Συνεχίζουμε με το τέταρτο θέμα της σημερινής διάταξης. Έγκριση διενέργειας νέου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προμήθεια καυσίμων, κίνησης θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου από το Τμήμα Εισήγηση Προϋπολογισμού Λογιστικού και Προμηθειών. Παρακαλώ, κάνετε λίγη ησυχία. Έγκριση διενέργειας, την εισήγηση σας διαβάζω, νέου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Εισηγούμαστε την έγκριση διενέργειας νέου ανοιχτού διαγωνισμού προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις προβλεπόμενες ανάγκες μόνο του Δήμου Σαλονικού έως τις 31/12/15, καθώς μετά από επιστολή την 26/5/15 προς τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Σαλονικού, Αριστόδικας, Κένσαμ, Κες, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό. Για τον Δήμο λοιπόν, στον κωδικό αριθμό 1066-43001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτηρίων», του προϋπολογισμού ο κωδικός, υπάρχει το ποσό των 20.000 ευρώ. Αυτό θα είναι μέσα στο διαγωνισμό. Επίσης, ο κωδικός αριθμός 1066-41001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιποντικών για κίνηση μεταφορικών μέσω ποσού 17.000 ευρώ». Ο κωδικός αριθμός 1566-41001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιποντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ποσού 30.000 ευρώ. Ο κωδικός αριθμός 2066-41001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», επίσης ποσού 100.000 ευρώ. Ο κωδικός αριθμός 2566-41001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ποσού 28.000 ευρώ». Σύνολο ποσού, γενικό σύνολο για τη διεξαγωγή του, του ανοιχτού διαγωνισμού είναι 195.500 ευρώ. Με τίτλο πάλι προμήθεια αυτό για το 2015. Επανερχόμαστε βέβαια με την επαναπροκήρυξη της διενέργειας του διαγωνισμού, πιστεύοντας ότι αυτός τουλάχιστον μπορεί να ευδοκιμήσει. Ο προηγούμενος ήταν άγωνος. Μετά θα πάμε στην διαδικασία τη γνωστή που μέχρι τώρα προμηθευόμαστε τα καύσιμα. Λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα και συνεχίζουμε με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω άγωνου εν μέρη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργο. Εδώ θα ορίσουμε ουσιαστικά ορίζουμε η ημερομηνία για την απευθείας ανάθεση την 4η Αυγούστου, την ημέρα δηλαδή που θα κάνουμε την επόμενη συνεδρίαση. Θα γίνει προκήρυξη. Στην προκήρυξη αυτή θα κληθούν όσοι, θα σας διαβάσω συνέχεια την εισήγηση, όσοι ενδιαφέρονται για τις επισκευές των μεταφορικών μέσων του Δήμου των διαφόρων κατηγοριών που αναφέρεται. Και εδώ, όχι εδώ, μετά την προκήρυξη θα καταθέσουν προτάσεις ανακατηγορία. Αφού λοιπόν συγκεντρωθούν οι προτάσεις από την υπηρεσία, θα ανακηρυχθούν εδώ αυτοί που θα πάρουν τη δουλειά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή θα αναθέσει απευθείας σε αυτούς οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Υπάρχει πρακτικό του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, με την 195 του 15 απόφαση μας έχει έρθει. Εδώ ανατίθεται στην εταιρεία Γεώργιος Σωτήρχος και ΣΥΑ τα μεγάλα αυτοκίνητα που είναι τα απορριμματοφόρα, το λεωφορείο, το καλαθοφόρο, τα φορτηγά. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες για τις οποίες αναφερόμαστε έχετε και την εισήγηση εσείς, δεν πήρανε μέρος, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον δηλαδή. Πρώτη κατηγορία είναι επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανημάτων έργου. Τέταρτη ομάδα είναι επισκευή υπερκατασκευών απορριμματοφόρων και μηχανημάτων σαρόθρων. Πέμπτη κατηγορία επισκευή υπερκατασκευών υδραυλικών καλαθοφόρων και ρανοφόρων. Επισκευή εργασίες επισκευής φανοποιίας. Εργασίες επισκευής συστημάτων παίδησης. Δεύτερη κατηγορία συντήρηση. Εργασίες επισκευής συστημάτων παίδησης, ναι το είπα. Δεύτερη κατηγορία συντήρηση μεταφορικών μέσων μηχανημάτων έργου. Συντήρηση κινητήρων και μηχανικών μερών φορτωτών, εξκαφέων, ισοπεδωτών γεών, οδοστρωτήρες. Συντήρηση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων
αφορά τις καθαριότητες και το ηλεκτροφωτισμού και μηχανημάτων σαρόθρων. Έχει και κάποια μικρά ποσά, αφορούν ειδικές εργασίες, συντήρηση υπερκατασκευών υδραυλικών και καλαθοφόρων γερανών και εργασίες συντήρησης συστημάτων παίδησης. Πάλι αφορά αυτοκίνητα, τα μικρότερα αυτοκίνητα είναι αυτό. Οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες, αθλητισμού κοινωνικής πολιτικής είναι το αυτοκίνητο που κινεί το βοήθεια στο σπίτι. Καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού, ίδρευσης, τεχνικών έργων, πρασίνου, υπηρεσίες, τα όλα τα μικρά. Ναι. Ορίστε. Ναι. Αυτή είναι η εισήγηση την οποία εσείς έχετε εγκρίνει στην οικονομική για απευθείας ανάθεση λόγω ότι δεν δόθηκαν προσφορές στο διαγωνισμό για αυτές τις εργασίες. Ωστόσο, ορίζουμε ημερομηνία προκειμένου να έχουμε παραλάβει τις προσφορές την 4η Αυγούστου που θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν θα ανοίξουμε τις προσφορές και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται. Αν δεν υπάρχει κανένας, πάλι ανακατηγορία και όπως αναθέταμε στα συνεργεία των περιοχών όλων, θα αναθέσουμε και τώρα. Καλυφθήκατε. Καλυφθήκατε. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Κύριοι συνάδελφοι, κάθε χρόνο δαπανούμε ένα πολύ σοβαρό ποσό για συντήρηση επισκευές των οχημάτων. Και μπορώ να πω ότι κάθε χρόνο αυξάνεται αυτό το ποσό γιατί έχουμε έναν πεπαλαιωμένο στόλο, να τον ονομάσω έτσι, που αρχίζει να μας εγκαταλείπει αυτός. Θεωρώ σκόπιμο ότι ας σταματήσουμε να κάνουμε έξοδα για ορισμένα οχήματα ή μηχανήματα που πολλές φορές μας βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Και ας φροντίσουμε σιγά σιγά, δεν είναι ο Δήμαρχος εδώ να το ακούσει, να κάνουμε σταδιακά ανανέωση αυτού του στόλου με διάφορους τρόπους, ας πούμε. Είτε με κάποιο δάνειο, είτε μέσω του Δήμου, γιατί βλέπω ότι τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. Κάθε χρόνο αυξάνονται. Λοιπόν, το λέω αυτό και επειδή ο κύριος Αδάμης μπορώ να πω ότι παρακολουθεί από πολύ κοντά το θέμα και ξέρω ότι τον απασχολεί αυτό, θα είμαι από τους υποστηριχτάς και πιστεύω όλοι το να ανανεώσουμε σιγά σιγά το στόλο για να κάνουμε και τη δουλειά μας. Γιατί δεν μπορεί κάθε μέρα κάποιο μηχάνημα να βγαίνει off από τη στιγμή που το θέλουμε και να λέμε χάλασε πάλι και δεν μπορούμε. Έτσι δεν μπορεί και ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δημοτικών κοινοτήτων και συγχρόνως να ο Δήμος να ξοδεύει υπέρογκα ποσά. Ευχαριστώ. Κύριε Αδάμη, θέλετε κάτι? Γεια σας και από μένα, ναι. Συμφωνώ ως προς την ανανέωση του στόλου, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα και δίνουμε πολλά χρήματα, όμως είναι επιτακτική ανάγκη μέχρι να γίνει η ανανέωση του στόλου να επισκευάζουμε τα υπάρχοντα. Λοιπόν, επί της ουσίας, η εταιρεία Γιώργος Σωτήρχος και ΣΥΑ έχουν πάρει ένα μέρος εργασιών και η εταιρεία Χρήστος Αγγελής και ΣΥΑ ένα δεύτερο κομμάτι. Και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα θα τα αποφασίσουμε στις 4 Αυγούστου. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Εγκρίνεται. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυτή. Ούτως ή άλλως την ημερομηνία ορίζουμε. Το επόμενο είναι το έκτο θέμα. Αφορά σύσταση προσωποπαγούς θέσεις μονίμου υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕΕ εποπτών φυλάκων σχολικών κτηρίων, η εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο στην κατηγορία ΔΕΕ πίνακας επιτυχόντων Πάνου Αλεξάνδρα να συστήσει προσωποπαγή θέση προκειμένου να προσληφθεί σαν ΔΕΕ αορίστου χρόνου
καθώς δεν υπάρχει αναστολή για τις προσλήψεις, με έναν πρόσφατο νόμο μέχρι το 16 για την κατηγορία αυτή έχει ανασταλεί η απαγόρευση. Υπάρχει μια άρση της απαγόρευσης για τις προσλήψεις. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Εγώ θέλω να πω δύο λόγια. Ναι. Κύριε συνάδελφοι, το θέμα αυτό επιτέλους τελειώνει μετά από μια περιπέτεια 7 χρόνων. Το 2008 έγινε ένας διαγωνισμός το ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις. Η κυρία Πάνου είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό αυτό, έχοντας όλα τα μόρια που χρειαζόταν για να πάρει τη θέση. Αλλά ως εκ θαύματος, ένα όρατο χέρι δεν έδωσε τη θέση αυτή και την πήρε κάποιο άλλο άτομο. Από τότε αρχίζει η περιπέτεια της κυρίας Πάνου. Έκανε ένσταση στον ΑΣΕΠ που απορρίφθηκε, γιατί ο ΑΣΕΠ είχε μια βεβαίωση από το Δήμο Αναβήσου που έδινε μόρια σε κάποιο άλλο άτομο. Τότε αρχίζει μια άλλη περιπέτεια της κυρίας Πάνου, κινήθηκε νομικά βάζοντας δικηγόρους και μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ούτε μία μέρα προϋπηρεσίας του ατόμου αυτό που είχε προσληφθεί στη θέση της. Ο Δήμος είχε δώσει μια βεβαίωση για 60 μήνες προϋπηρεσίας από το 2003 μέχρι το 2008. Μετά από 4 χρόνια δικαστικών αγώνων και πολλών εξόδων φυσικά, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαιώνει το 2012 και βγαίνει την κυρία Πάνου και βγαίνει η απόφαση και δίνεται εντολή για πρόσληψη, η οποία δεν εκτελείται, γιατί δεν γίνονται προσλήψεις, όχι με υπαιτιότητα του Δήμου, δεν γινόταν προσλήψεις πριν το 2016. Λόγω της φραγής. Λόγος, ναι. Έρχεται σήμερα με ΦΕΚ το 544, με το νόμο αυτό του Κατρούγκαλου, που εδόθη εντολή για μετάκληση δικαστική απόφαση. Συνάδελφοι, πιστεύω ότι πρέπει μετά από 7 χρόνια να αποκαταστήσουμε αυτή τη μεγάλη αδικία και νομίζω θα πρέπει να είναι και ομόφωνη η απόφασή μας. Ευχαριστώ. Ναι, ο κύριος Γκέραλης έχει ζητήσει. Οπωσδήποτε ψηφίζω και λέω ναι, γιατί την ξέρω πολύ καλά την περίπτωση, αλλά έχω να σας πω ότι η θέση υπήρχε, διότι είχαμε προκηρύξει, αν θυμάμαι καλά, 3, πήραμε 2 και επομένως υπήρχε το κενό. Βεβαίως η κυρία Πάνου, δεν θα καθίσω να πω αν είχε δίκιο ή άδικο, αφού δικαιώθηκε αυτό σημαίνει πως είχε δίκιο, στρεφόταν εναντίον των προσώπων που προσελήφθησαν, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να ζητήσει την θέση η οποία, λόγω του ότι είχε τα προσόντα, που ήταν η κενή. Και αν σήμερα προσελήφθη η κυρία Πάνου, είναι όχι γιατί δικαιώθηκε, διότι αν δικαιωνόταν ότι κάποιος άλλος πήρε τη θέση του, αυτός ο άλλος έπρεπε να φύγει, διότι υπήρχε ακόμα μία θέση φυλάκων στο Δήμο τότε Αναβήσου, στο πρώην Δήμο Αναβήσου. Αυτά γνωρίζω, αυτά καταθέτω. Τώρα, αν κάνω λάθος, δεν θα καθίσω να το ψάξω. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που η κυρία, γιατί τη γνωρίζω, έχει έρθει στο γραφείο μου, το αίτημά της ήταν, μπορώ να πω, δίκαιο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαν δημιουργηθεί προηγουμένως προϋποθέσεις τέτοιες που κάποιοι άνθρωποι μπήκανε, αλλά και για αυτήν υπήρχε θέση. Ευχαριστώ. Ναι, ο κύριος Δήμαρχος θέλει κάτι. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί ουσία έχει η ψήφιση σήμερα του συγκεκριμένου θέματος. Θα πω όμως ότι αυτό το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει μία ενέργεια από την οποία βγαίνει μία λάμψη, η λάμψη της δικαιοσύνης σε έναν αγώνα που έχει κάνει η Αλεξάνδρα αρκετά χρόνια, και θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που
τελικώς δικαιώνεται. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Κυρίοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να ψηφίσουμε να έχουμε τις κάμερες εδώ πέρα και να είναι άδειες οι θέσεις. Εντάξει, γινόμαστε κύριε Ζήλη. Πού είναι οι υπόλοιποι? Ο κύριος Αποστόλου πού είναι? Έφυγε. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν εδώ. Πώς είμαστε, 1, 2? Τον κύριο Ποστανίτη τον είδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Τι να πω. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζουμε το έκτο θέμα της σύστασης προσωποπαγούς θέσης για την Πάνο Αλεξάνδρα. Λοιπόν, ομόφωνα εγκρίνεται και σας καλωσορίζουμε βέβαια στο Δήμο. Καλή δουλειά σας ευχόμαστε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αντικατάσταση μελών ΔΣ της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρονικού. Μισό λεπτό. Κύριε Δημητρίου, θα το πείτε εσείς. Λοιπόν, αντικαθίσταται λόγω συνταξιοδότησης του κυρίου Στεϊγκού τη θέση του στη Σχολική Επιτροπή καταλαμβάνει ο κύριος Λεμπέσης, ως παλαιότερος βέβαια ιεραρχικά από το πρώτο Δημοτικό Καλυβίων. Και επίσης η Ένωση Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τη διενέργεια εκλογών, μας γνωστοποιεί στους εκπροσώπους της. Είναι ο κύριος Κυνηγαλάκης Χαράλαμπος, η κυρία Νικολαίδου Δέσποινα, ο κύριος Χουλιάρας Θεόδωρος, η κυρία Κουφογιάννη Φωτεινή και ο κύριος Μανώλης Αθανάσιος. Ορίστε. Συμφωνούμε. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ο κύριος Κυνηγαλάκης, η κυρία Νικολαίδου, ο κύριος Χουλιάρας, η κυρία Κουφογιάννη και ο κύριος Μανώλης. Ο κύριος Λεμπέσης είναι ο διευθυντής. Μετέχει αυτοδίκαια. Λοιπόν, το 8ο θέμα της... Ομόφωνα αντικαθιστά, ναι. Το 8ο θέμα σύστασης Επιτροπής Διαχείρισης Βοσκοτόπων του Δήμου Σαρονικού. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας και ο κύριος Αντιδήμαρχος θα μας εισηγηθούν το θέμα. Θα μας πούνε μάλλον μερικά πράγματα. Στην ουσία πρέπει να ορίσουμε μία επιτροπή. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη από τριμελής. Θα πρέπει να οριστούν και δύο μέλη της αντιπολίτευσης. Δηλαδή μπορούμε να πούμε 5 μέλη από τη συμπολίτευση και 2 από την αντιπολίτευση, να γίνει 7μελής η επιτροπή, η οποία θα παραλάβει τις αιτήσεις για την κοινότητα του Κουβαράκη, για την κοινότητα των Καλυβίων, των κτηνοτρόφων που επιθυμούν την εισδοχή στα λιβάδια της περιοχής. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο νόμος, εδώ τουλάχιστον, δεν υπάρχουν χορτολιβαδικές εκτάσεις που επίσημα θα μπορούσε να μιλάσει ο Δήμος, αλλά εθιμικό δίκαιο, να το πω έτσι, τα λιβάδια είναι μοιρασμένα από πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα λιβάδια λοιπόν θα πρέπει να τα διαχειριστούμε με έναν τρόπο, ώστε και οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να λειτουργούν και να εργάζονται. Είναι ένα επάγγελμα που αφορά την πρωτογενή παραγωγή, που αν δεν τους βοηθήσουμε και εμείς λίγο, αν εξαφανιστούν και αυτοί, θεωρώ ότι και στις μέρες που ζούμε θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Θα επισπεύσουμε τον Brexit. Ναι. Λοιπόν, κύριε Αδάμη, αν θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα. Γεια σας και πάλι. Το 2008 ξαναείχαμε αυτό το θέμα. Πάλι με τα λιβάδια. Καταρχήν, με νόμο αυτή τη στιγμή τα λιβάδια τα έχει η περιφέρεια, τα οποία όμως δεν μπορεί να διαχειριστεί και να κάνει κάτι, γιατί δεν υπάρχουν χορτολιβαδικές εκτάσεις της περιφέρειας για να κάνει, να μοιράσει τα λιβάδια. Το ίδιο και ο Δήμος. Δεν έχει χορτολιβαδικές εκτάσεις ο Δήμος που να μπορεί να μοιράσει λιβάδια. Δικές του Δήμος. Το 2008 πάλι υπήρχε αυτό το πρόβλημα και βρεθήκαμε στο ίδιο σημείο. Έγινε μια επιτροπή
Ήμουνα και εγώ στην Επιτροπή, υπήρχαν και κάποιοι δημότες. Μαζευτήκαν εκτινοτρόφοι εδώ εκτός από έναν που αγνόησε, δεν ήρθε. Καθίσαμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και βάλαμε κάποια όρια, τα οποία είναι λυπηρό, γιατί ποτέ δεν σεβαστήκανε από τους ιδίους. Οι ίδιοι εκτινοτρόφοι δεν σεβάστηκε ο ένας τον άλλον. Και επανερχόμαστε στο ίδιο θέμα. Και θυμηθείτε αυτό που σας λέω, ότι πάλι το ίδιο θα γίνει. Δεν σέβονται το μεταξύ τους. Υπάρχει ένας χάρτης, μιλάμε για τη Δημοτική Κοινότητα των Καλυβίων, τότε Δήμος Καλυβίων, το 8, δεν είχε γίνει ο Καλλικράτης. Καθίσαμε εδώ, βάλαμε τα όρια, μπροστά τους όλοι ήτανε. Και κανένας δεν τα σεβάστηκε. Το δεχτήκανε. Μόλι τους εδώ, μαζί καθίσαμε όλοι με την Επιτροπή και βάλαμε τα όρια. Κανένας όμως δεν το σεβάστηκε. Θα το ξαναεπιχειρήσουμε αυτό, να γίνει η Επιτροπή, ποιοι θα είναι, και θα τα ξαναπούμε. Ο Πρόεδρος της Δομικής Κοινότητας. Θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη. Το 11, νομίζω ότι είχε ξαναγίνει πάλι μια συνάντηση. Το θέμα... Ή πιο κοντά λίγο... Δεν ακούγεται. Α. Ακούγεται έτσι. Λοιπόν, το 11 ξανασυγκροτήθηκε από τους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας εδώ. Όντως υπάρχει ένα πρόβλημα στην τήρηση των ορίων. Ένα πρόβλημα όμως που δημιουργήθηκε εδώ τα δύο τελευταία χρόνια είναι ότι και πιθανόν εξαιτίας της κρίσης αυξήθηκαν οι κτηνοτρόφοι. Νέα άτομα έχουν... Μάκη. Φτιάξει κοπάδια πλέον, με αποτέλεσμα η χορτολιβαδική έκταση που κατήχανε οι άλλοι να παραβιάζεται. Πάλι θα υπάρξει πρόβλημα, συμφωνώ με τον Μιχάλη. Τώρα έγκυται στην διάθεση όλων και από αυτούς και από εμάς να βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό, επειδή θέλει ο κύριος Αποστόλου να μας πει δύο πράγματα. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, επειδή κατά προτεραιότητα μιλάνε οι σύμβουλοι, εφόσον δεν δίνει τη θέση του. Ναι, κύριε Γκέραλη. Επειδή πράγματι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και οπωσδήποτε αυτό που είπε και ο κύριος Κολαξής έχει... Τελευταίως έχει προκύψει αυτό το θέμα ότι παρουσιάζονται και νέοι κτηνοτρόφοι με 10, 20, 30, τέλος πάντων ζωντανά. Εγώ έχω να πω το εξής. Πρέπει να βρεθεί τρόπος συνενετικός προκειμένου να μην τσακώνονται και να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση μια μέρα να λέμε και πώς έγινε αυτό το κακό. Γιατί δυστυχώς έχω ακούσει πολλά και διάφορα, εξαγριώνονται κάποιοι είτε γιατί έχουν δίκιο, είτε γιατί εκεί την ώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν το δικό τους, να το πω έτσι, δίκιο, με αποτέλεσμα μπορούμε, έχουμε διαβάσει σε εφημερίδες, έχουμε δει σε τηλεοράσεις πολλά και διάφορα, να φτάνουν εκεί τα πράγματα που δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, και να έχουμε εκτός από τους ξυλοδαρμούς και άλλα τα οποία δεν θέλω να το πιστεύω. Λοιπόν, επομένως πρέπει εδώ και τώρα ο Δήμος, παρότι όπως είπε ο κύριος Αδάμης μπορεί να μην έχει χορτολιβαδικές εκτάσεις, αλλά επειδή όλα τα περισσότερα χτήματα είναι κενά και προχωράμε από εκεί κλπ, αν μπορούμε να τους δώσουμε κομμάτια τέτοια που να μπορεί ο καθένας να βρίσκεται στο κομμάτι αυτό και όχι να πηγαίνει κάπου που βρίσκεται κάποιος άλλος. Γιατί δυστυχώς θα υπάρχουν τσακωμοί, θα πέσει ξύλο, για να μην πω άλλα φαινόμενα τα οποία πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, αν μπορούμε να βοηθήσουμε με την Επιτροπή
και τη συνένεση όλων των κτηνοτρόφων που να καθίσουν να συζητήσουμε και να τους βρούμε, να τους πω έτσι, χώρους και τρόπους που να μπορούν να συνυπάρξουν και γιατί όχι να κρατηθούν και πρακτικά, πρέπει να το κάνουμε άμεσα. Γιατί έχω γίνει, μπορώ να πω, πολλές φορές από διάφορους, έρχονται με πιάνουν, ο ένας λέει το α, ο άλλος λέει το β και δεν ξέρω πού μπορούν να καταλήξουν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα λιβάδια επί της ουσίας έχουν όρια. Έχουν όρια τα λιβάδια. Εάν μετατρέψουμε τα όρια αυτά, θα γίνει πόλεμος. Σας το λέω, τα όρια είναι όρια κράτους. Δεν αλλάζουν. Οι εισδοχές που έχουν γίνει, νομίζω ότι είναι μοιρασμένα από πάρα πολύ παλιά αυτά. Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι εκεί είναι πάπου προς πάπου, εν πάση περιπτώσει, από γενιά σε γενιά κτηνοτρόφοι. Ξέρουν τις περιοχές τους. Εκεί μπορώ να πω έχουν μεγαλώσει. Δεν θα τα αλλάξουμε αυτά. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι καινούργοι, αν έχουν δικαίωμα να είναι, τι ζώα υπάρχουν, εάν υπάρχουν προοπτικές να έχουν περισσότερα ζώα ή δεν έχουν την προοπτική αυτή. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να ξαφνικά να αποκτήσει 2.000 πρόβατα σε μια περιοχή η οποία είναι άγονη, ας πούμε, και δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε 300. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα εξετάσει η Επιτροπή, αλλά θα επανέλθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή σήμερα ορίζουμε την Επιτροπή αυτή. Μετά θα κάνει μια ανακοίνωση ο Δήμαρχος και όλοι οι κτηνοτρόφοι θα έρθετε και θα καταθέσετε αιτήσεις που θα παραλάβει η Επιτροπή αυτή και θα λέτε τι συμβαίνει στο κάθε λιβάδι. Θα σας δει έναν ξεχωριστά η Επιτροπή. Και αυτό μετά, άμα είναι ένα πρακτικό, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα το επικυρώσει. Όχι απόλυτα νόμιμα, έτσι, εθιμικό δίκαιο. Γιατί αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είσαστε κτηνοτρόφοι από γενιά σε γενιά, βρισκόσαστε εδώ και κάποιοι καινούργοι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν λιβάδια γιατί τους έχουν δοθεί, να μπορέσουμε αυτά όλα να τα τακτοποιήσουμε. Ναι, κύριε Αδάμη. Υπάρχει σχεδιασμός επί χάρτου, όχι με τα λόγια, που ποτέ δεν τηρήθηκε από τους ιδίους. Αυτό έχω να πω μόνο. Ναι, ο κύριος Μπούτσης. Μπορεί ή εγώ ή οποιοςδήποτε, ρώτησε, δεν ξέρω τώρα, έτσι. Να έχω ένα οικόπεδο, το οποίο μπορεί να με πιάσει κάποιος από τα παιδιά εδώ που έχουν τα πρόβατα και να μου πούνε θέλω να βοσκήσω και να πω εγώ ναι. Και η επιτροπή ή ο χάρτης να μην ισχύει αυτό. Δεν γίνεται όμως. Τι γίνεται? Μπορεί να έχει ένα αποτιμνιοστάσιο σε έναν ιδιωτικό χώρο, αλλά είπαμε τα λιβάδια είναι μοιρασμένα. Αν τα ξαναμοιράσουμε θα γίνει πόλεμος, είναι έτσι? Ναι, λένε. Ναι. Είπα για καφέ στην πλατεία. Παίρνουν τον δρόμο το καινούριο και πηγαίνουν να πάνε. Ο κύριος Πέτρος που έφυγε, που είναι στη Μουσουλίτσα, μου είπε πήγε τα πολύ και δεν έχω πάνω να πάω. Στο εξής. Θα παρατηθεί στο εξής. Για όλους είπα εγώ. Για όλους. Εγώ μίλησα για όλους. Γιατί χρονοτριβούμε. Σεβάστηκε κανένα στα όρια που βάλαμε το 2008 εδώ? Όχι. Αυτό. Εγώ τα σεβάστηκα. Λοιπόν, είμαι 42 χρονών, δεν έχω κάνει άλλη δουλειά στη ζωή μου. Είμαι ο τράφος, όπως ο πατέρας μου, όπως ο παππούς μου, όπως ο προπάπου. Δεν έχω νοθήσει κανέναν. Αυτή τη στιγμή το μέρος έχει κλείσει, με εργοστάσια που ξέρετε όλοι οι οποίοι στο πάτημα, είναι κλεισμένα τα πάντα, δεν μπορώ να ζήσω. Αυτή είναι σε μένα που με πει τρεις. Με τσαμπουκά και το έτσι θέλω. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Ο κύριος Κοραξίδης χρωστάει σε μια γυναίκα που έχει τα πρόβατα και ούτε μας αφήνει, ο γιος δεν μας μιλάει. Τρέπομαι, τι να πάω να τους πω. Τρέπομαι. Αλλά σιγά σιγά με βγάζουν έξω. Αν είναι κάτι παράλογο που λέω, θέλω να μου το πείτε, είσαι παράλογο και λες που καμπάρεις. Όχι, να μου βγει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, θα σκάσω. Πόσο επιδότηση παίρνει? 4.000. Λοιπόν, είσαι από τους πιο εύκολους. Α, εντάξει, πλούσιος. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος, για να τελειώσουμε. Κύριος Δήμαρχος.
Ποιος θέλει? Κύριος Κίτσος. Α, συγγνώμη, είπες προηγουμένως και δεν σε είδα. Θα με συγχωρέσετε, αλλά... Εάν δεν βλέπω κάποιον να μου λέτε ότι θέλω να μιλήσω, ο κύριος Κίτσος. Ναι. Χωρίς να θέλω να πέσω σε κάποιο φάουλ, απλά δεν είναι έχω ενημερωθεί για το θέμα πλήρως, ούτε είχα έρθει στο Συμβούλιο. Η διάθεση των δημοσκοπών είναι μια ρητή αρμοδιότητα από τον νόμο, στο άρθρο 84, στα τοπικά συμβούλια. Τώρα, δεν ξέρω για την επιτροπή που λέτε, άλλο σε δημοτική, αλλά το, κάθε τοπικό συμβούλιο, το λέει μέσα ρητά ο νόμος, αποφασίζει για τη διάθεση των δημοσκοπών. Και εμείς έχουμε πρόβλημα στο κουβάρι και μάλιστα κύριε Λιωδακάκη, που χτες εσύ είδες μεσολάβες για ένα άτομο που μπαίνουν τα ίδια. Τα λύνουμε ο καθένας, τα λύνουμε με ελληνικό τρόπο. Η άλλη επιτροπή διαχείρισης του Δήμου, αν θέλετε να κάνετε, σεβαστεί, αλλά εννοείται θα πρέπει να έχουμε λόγο και εμείς. Μόνο αυτό λέω. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Είναι πραγματικότητα πως έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα όρια των βοσκοτόπων και τον αριθμό των κτηνοτρόφων, όπως επίσης και τον αριθμό των ζώων ανακτηνοτρόφων, συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα των Καλυβίων. Εδώ υφίσταται το πρόβλημα. Έχω μιλήσει και με τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, δεν υφίσταται κάποιο θέμα ουσιαστικά, δεν υπάρχουν αντιδράσεις, δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των κτηνοτρόφων. Οπότε η πρόταση δική μου είναι να δημιουργηθεί μια επιτροπή από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία εξυπακούεται ότι θα συμπεριλαμβάνεται και ο πρόεδρος του τοπικού της Δημοτικής Ενότητας, όπως επίσης αν παραστεί ανάγκη να εξετάσει αυτή η επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου και περιπτώσει άλλων δημοτικών ενωτήτων που μπορεί να προκύψουν, γιατί σήμερα δεν έχουν προκύψει, θα έχει συμμετοχή ο εκάστοτε πρόεδρος του τοπικού της Δημοτικής Ενότητας. Η πραγματικότητα είναι πως έχει προσπαθήσει το τοπικό συμβούλιο και έχει κάνει και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικές και φιλότιμες προσπάθειες ο Μάκης ο Κολαξής να δώσει μια λύση. Δυστυχώς δεν έχει δοθεί ακόμα λύση και γι' αυτό είπαμε πως πρέπει να ενισχυθεί, να το πω έτσι, αυτή η επιτροπή, να διευρυνθεί και να δούμε πραγματικά ως Δημοτικό Συμβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό. Μπορεί να μην είναι μέσα στις άμεσες αρμοδιότητες του Δήμου το να μοιράσει τα βοσκοτόπια. Είναι πραγματικότητα αυτά τα οποία ανέφερε η κυρία Πρόεδρος στην αρχή όσον αφορά την εμπλοκή επί της ουσίας της περιφέρειας μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, εμείς τουλάχιστον ως Δημοτική Αρχή και όλοι μας θεωρώ ως Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και εγώ προσωπικά, βλέποντας στα μάτια τους φίλους κτηνοτρόφους, και όχι μόνο τους δύο που παρευρίσκονται σήμερα εδώ, και τους υπόλοιπους, και κοιτάζοντας τους με ιδιαίτερη συμπάθεια από τις άποψεις ότι ασκούν ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα τουλάχιστον του έθνους μας. Μην αναφέρεστε σε πρόστιχα πράγματα. Σε ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα τουλάχιστον του έθνους μας, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον του έθνους μας, δεν είπα του κόσμου. Δεν είπα του κόσμου. Το οποίο μάλιστα σήμερα είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο από τις άποψεις ότι η χώρα πάσχει, πονάει θα έλεγα εγώ μάλιστα συγκεκριμένα, από την έλλειψη της πρωτογενούς παραγωγής, και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μοχθούν καθημερινά και δίνουν ένα τεράστιο αγώνα. Εμείς πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, πρέπει να τους δώσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που απαιτούνται για να συνεχίσουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα λυπηθώ ιδιαίτερα αν δω έναν από αυτούς τους ανθρώπους να αφήνει αυτό το επάγγελμα, επειδή υπάρχουν όλες αυτές τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Αντιθέτως, θα είμαστε δίπλα σας και θα σας στηρίξουμε. Προτείνω λοιπόν να δημιουργήσουμε απόψε μια επιτροπή, όπως είναι και το θέμα, απαρτιζόμενη από δημοτικούς συμβούλους αλλά και από τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας, της κάθε ενότητας που θα συζητηθεί το αντίστοιχο θέμα, στην προκειμένη περίπτωση τώρα του κυρίου Κολαξή που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων κατόπιν του αιτημάτου των δύο παρευρισκόμενων κτηνοτρόφων της περιοχής, να προταθούν κάποιες λύσεις οι οποίες θα είναι κοινώς αποδεκτές και να επανέλθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να οριστικοποιήσουμε σε αυτά τα οποία θα έχει καταλήξει η Επιτροπή. Προτείνω λοιπόν στην Επιτροπή αυτή να συμμετέχουν ο κύριος Σαδάμης, ο κύριος Αποστόλου, ο κύριος Γκίνης, ο κύριος Δημητρίου, ο εκάστοτε πρόεδρος, ο κύριος Κολαξής στην προκειμένη περίπτωση, για αυτό το οποίο θα εξετάσουν
σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Και θα ήθελα και από την μειοψηφία να προτείνει δύο δημοτικούς συμβούλους για να συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Ο κύριος ο Παραγιώτης. Εντάξει, κάποιος που να ξέρει να είναι λίγο ο κύριος Γκίκας και τον πιεγμάτων. Ο κύριος Γκίκας και ποιος άλλος. Λοιπόν, ποιος άλλος. Κύριε Κωνσταντέλο, θες να είσαι. Εσύ είσαι επί παντός επιστητού, αλλά ασχολήσου και με τις βοσκές. Τοπογραφία έχεις κάνει. Τις βοσκές για την επιτροπή. Για τους βοσκότοπους. Έχεις κάνει τοπογραφία, οπότε... Και πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει χρόνο να ασχοληθεί λίγο παραπάνω. Να βάλουμε τον κύριο Πέγκα που είναι από χωριό και έχει ειδικότητα. Ναι, όχι. Α, όχι. Δεν απαιτείται μηχανικός, τόσο όσο άνθρωποι μάλλον οι οποίοι θα κάτσουν να συνεννοηθούν ουσιαστικά και τα χωράφια, έτσι, με τους κτηνοτρόφους, αλλά να έχει μια γνώση προς τα βοσκοτόπια. Γι' αυτό προτείναμε τον κύριο, πρότεινε μάλλον κύριο Τζιβίλου, τον κύριο Γκίκα. Και άλλον έναν. Τι έπαθες. Λοιπόν, ο κύριος Γκίκας, ένας. Έχουν μπει από τη μειοψηφία δύο. Είναι ένας είναι ο κύριος Γκίκας. Και άλλον να πούμε, έναν. Να πούμε τον κύριο Πέγκα. Δεν νομίζω πως γνωρίζει ούτε τα βοσκοτόπια ούτε το επάγγελμα. Γιατρός είναι η κυρία Ράπτη. Ποιος, ο Πέγκας. Εντάξει, μη λέτε πράγματα από όταν τον ανθρώπο. Δεν μιλώ πρώτην άλλον ένα από την μειοψηφία. Ο Κωνσταντέλο. Μπες εσύ. Δεν θέλεις σου να πεις, θα πεις εσύ. Λοιπόν, μπες εσύ και θα τελειώσουμε. Ο κύριος... Μάλλον τον κύριο Μακροδημήτρη. Α, και θα έρθει. Το θέμα είναι ότι θα θέλει χρόνο να ασχοληθεί γιατί... Ωραία, ας βάλουμε τον κύριο Μακροδημήτρη αρχικά και αν δεν μπορεί θα μας το δηλώσει και θα τον αντικαταστήσουμε. Λοιπόν. Α, τον κύριο Μακροδημήτρη. Να το πω άλλη μια φορά, να κάνουμε μια ανάγνωση. Ο κύριος Αδάμης από τα Καλύβια, ο κύριος Αποστόλου από τη Φώκια, ο κύριος Γκίνης από τον Κουβαρά. Παρακαλώ, ο κύριος Δημητρίου από τη Σαρονίδα και τα Καλύβια. Εντάξει. Να υπάρχει μια αντιπροσωπεία γιατί μπορεί να προκύψουν, γιατί δεν έχετε εσείς... Δεν έχουν προβλήματα. Δεν έχουν προβλήματα στη Σαρονίδα. Τώρα εντάξει, υπάρχει μια εκπροσώπηση. Ο κύριος Γκίκας από τον Κουβαρά και ο κύριος Μακροδημήτρης από την Ανάβησο. Ναι. Επίσης, ο πρόεδρος της κάθε τοπικής ενότητας από όποια παρουσιάζεται θέμα που πρέπει να εξεταστεί, έτσι. Εάν υπάρχει θέμα από τα Καλύβια, θα είναι ο κύριος Κολαξής που ούτως ή άλλως θα ξεκινήσει την επιτροπή που θα ξεκινήσει από τα Καλύβια επειδή έχουμε να παρουσιαστεί τα προβλήματα. Αν υπάρχει πρόβλημα για τον Κουβαρά θα μετέχει ο κύριος Κίτσος και ούτω καθεξής. Εντάξει. Ομόφωνα. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Λοιπόν, θα ορίστε πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να οριστεί ένας πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Αυτή είναι η εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συγκληθείτε σύντομα. Θα οριστεί πρόεδρος της Επιτροπής. Ο Δήμαρχος θα κάνει την ανακοίνωση για να... Πάρουμε τις αιτήσεις όλων των βοσκών για τις εισδοχές και μάλλον αυτό πρέπει να αφορά όλο το Δήμο, τις αιτήσεις των βοσκών και θα συνεδριάσουν πολύ γρήγορα ούτως ώστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε την απόφαση να την οριστικοποιήσουμε. Εμείς θα κάνουμε συμβούλιο στις 4 Αυγούστου, είναι η πολλωστή φορά που το λέω. Αν είσαστε έτοιμοι... Ας είναι στο 1ο Σεπτέμβριο, γιατί 4 είναι πολύ κοντά και είναι καλό. Ναι, επειδή έχουν προβλήματα όμως. Όχι. Άλλο λέω, να συγκληθεί σύντομα, να συνεδριάσει σύντομα και ας μας το φέρει και στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, το πρώτο που θα κάνετε θα είναι να ορίσετε τα όρια, πρόεδρο. Θα συνεννοηθεί ουσιαστικά. Θα ορίσετε πρόεδρο, ο οποίος πρόεδρος θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα, το οποίο είναι το 9ο.
λήψη απόφασης περί προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης περιπτέρων ως προς τον τύπο, τις διαστάσεις και τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου που δύναται να εκμεταλλευτούν. Έχουμε την, μας έρχεται αυτό από, με τη 40 του 15 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Θα ήθελα να μας το εισηγηθεί ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας. Α, τα έχεις, ωραία. Ναι, ουσιαστικά υπάρχουν τρεις τύποι περιπτέρων που ορίζονται από το... τέσσερις είναι, Αντρέα, τέσσερις τύποι περιπτέρων πρότυποι, να το πω έτσι, πρότυπα μάλλον σχεδίων περιπτέρων. Ήρθαν από τα τοπικά συμβούλια με έναν από τους τέσσερις τύπους, ο οποίος δεν έχει ουσιαστικά ονομασία, απλά περιγράφεται στις κατόψεις επί της ουσίας. Και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα ενέκρινε αυτόν τον τύπο που είχαν προτείνει και οι δημοτικές ενότητες. Αυτός έρχεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι 1,50 επί 1,70 το σώμα. Δηλαδή 2 τετραγωνικά και 55 εκατοστά. Έχει ένα ψυγείο. Τη συζήτηση έχετε πάρει όλοι. Από μια πλευρά και ένα ψυγείο και ωραία, σύμφωνα με τη ένα στάντα από την άλλη πλευρά. Σύμφωνα με την εισήγηση. Γιατί είναι κανονιστική απόφαση. Γιατί είναι κανονιστική, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να πάρουν την άδεια να φτιάξουν τον τύπο το συγκεκριμένο. Λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα. Και συνεχίζουμε με το 10. Ο κύριος Ζαμπαούνης που πήγε. Κύριε περίμενε, Ζαμπαούνης. Περίμενε και έφυγε. Ο κύριος Ζαμπαούνης είναι εδώ. Α, να τους άκουσε και έρχεται. Έλεγε ότι θα πάμε σε άλλο θέμα και θα περιμένεις μέχρι το τέλος. Λοιπόν, λήψη απόφασης περί υπαγωγής της εκκρεμούσας τελικής ανάρτησης της πράξης εφαρμογής της μελέτης. Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θωρικού Αττικής του Δήμου Σαρονικού στις προϊσχύουσες διατάξεις περί εισφοράς γης των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του νόμου 43-15 του 14. Η εισήγηση έρχεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. Έχετε πάρει όλη την εισήγηση, η οποία αναφέρεται, έχει ένα ιστορικό βασικά για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για το σχέδιο και το τι προτίθεται να γίνει, την πρόταση δηλαδή του μελετητικού γραφείου. Ο κύριος Ραμπαούνης είναι ο μελετητής του σχεδίου αυτού, της πολεοδομικής αυτής ενότητας. Είναι εδώ απόψε μαζί μας, τον καθυστερήσαμε λίγο. Κύριε Ραμπαούνη, έχετε το λόγο, σας ακούμε. Αν θέλετε λίγο κοντά το μικρόφωνο για να ακούγεστε καλύτερα. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, να κάνουμε πρώτα μια μικρή ιστορική αναδρομή για το γιατί έχουμε φτάσει ως εδώ και μας πιάνει ο νέος... πρέπει να συζητήσουμε για το νέο νόμο περί πράξεων εφαρμογής. Εμάς το πολεοδομικό σχέδιο Καλυβίων ξέρετε ότι είχε εγκριθεί τον Αύγουστο του 2014, ακριβώς πριν ένα χρόνο, και η περιοχή έχει μπει στο σχέδιο. Έχει ολοκληρωθεί η πολεοδομική μελέτη δηλαδή, έχει εγκριθεί το σχέδιο μετά από μια μακροχρόνια διαδικασία. Και είχαν γίνει και οι δύο αναρτήσεις της πράξης εφαρμογής. Με το που μπήκε στο σχέδιο και κυρώθηκε, είχαν σταλεί οι ενστάσεις της δεύτερης ανάρτησης πράξης εφαρμογής στην περιφέρεια για έγκριση, οι οποίες μέχρι να γυρίσουν, μας πρόλαβε ο νέος νόμος ο οποίος δημοσιεύτηκε, 24/12/14, τέλος του χρόνου δηλαδή πριν από 6-7 μήνες, με τον οποίο αλλάζει τελείως το καθεστώς υπολογισμού εισφορών για τις μελέτες που εκπονούνται από εδώ και πέρα. Αφήνει όμως ο νόμος στη διακριτική ευχέρεια κάθε Δημοτικού Συμβουλίου να... Συγγνώμη κύριε Ραμπαούνη, κύριοι συνάδελφοι που βρίσκεστε πίσω από την αίθουσα, ακούγεστε πάρα πολύ. Αν δεν σας αφορά βγείτε έξω, τι να πω. Λοιπόν, ναι, σας ακούμε. Αφήνει ο νέος νόμος στη διακριτική ευχέρεια των Δημοτικών Συμβουλίων, συμβουλίων για παλαιότερου τύπου μελέτες, όχι σαν τη δικιά μας, όπου υπήρχαν μεγάλα ελλείμματα στις πράξεις εφαρμογής, να μπορεί να εξετάσει αν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του νέου νόμου.
Η διαφορά του νέου νόμου είναι ότι καταργούνται οι εισφορές με βάση την ιδιοκτησία που είχε έκαστος ιδιοκτήτης στις 13 του 1982, που για μας επιφέρει σημαντικές αλλαγές αυτό και μόνο. Αλλάζει τα ποσοστά εισφορών και δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να μπορούν να ανακατανέμονται και αναπροσαρμόζονται οι εισφορές ανάλογα με το αν υπάρχει έλλειμμα σε μια περιοχή. Δηλαδή, ορίζει ο νόμος ποιες είναι οι εισφορές σαν ποσοστά, αλλά αν δεν του φτάνει του Δήμου σε μια περιοχή που εντάσσει στο σχέδιο η εισφορά που παίρνει για να δημιουργήσει κοινόχρηστους χώρους και έχει έλλειμμα, π.χ. όπως ξέρετε στην περιοχή του Σαρονικού υπάρχουν τέτοιες περιοχές που έχουν μπει στο σχέδιο παλαιότερα, η παραλία ας πούμε. Οπότε το έλλειμμα το μεγάλο που έχει του δίνει τη δυνατότητα ο νέος νόμος, εφόσον πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να υπαχθεί στις νέες διατάξεις και να αναπροσαρμόσει τις εισφορές ώστε να μηδενίσει τα ελλείμματα. Η δικιά μας μελέτη δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, διότι ανήκει στις μελέτες πακέτο που λέμε. Δηλαδή, η εκπόνησή της έχει γίνει. Να συνεχίσω ή να περιμένω? Ναι, σας ακούμε. Λέω, η δικιά μας μελέτη δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, μόνο και μόνο από το γεγονός ότι έχει κυρωθεί η πολεοδομική μελέτη. Είναι οι μελέτες πακέτο που λέμε, δηλαδή πρώτα γίνεται εκτιματογράφηση και υπολογίζονται οι εισφορές που έχει να δώσει η περιοχή, έτσι δουλέψαμε και έτσι δουλεύουν σε αυτού του τύπου τις μελέτες. Μετά γίνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός με βάση τις φορές που είχαν υπολογιστεί και κυρώνεται η πράξη εφαρμογής με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό όπως εγκρίθηκε. Που σημαίνει ότι στη δικιά μας περίπτωση, αν τώρα ανατρέψουμε τις εισφορές, είναι σαν να γυρνάμε στο σημείο 0, δεν μας κλείνει ούτε ο πολεοδομικός σχεδιασμός που είναι εγκεκριμένος. Πιθανόν θα δημιουργηθούν ελλείμματα με την κατάργηση του 13-82, γιατί στη δικιά μας περιοχή πολλά κτήματα προέρχονται από ιδιοκτήτες που του 13-82 είχαν αρκετά κομμάτια γης, οι οποίοι στη συνέχεια τα πουλήσανε, τα έχουν άλλη σήμερα. Αν καταργηθεί αυτή η διάταξη, τότε οι εισφορές που βαρύνουν τους μεγαλοϊδιοκτήτες θα ανακατανεμηθούν και θα βαρύνουν τους μικροϊδιοκτήτες. Με αποτέλεσμα, επειδή είμαστε στην τρίτη ανάρτηση πράξης εφαρμογής, η οποία είναι και η τελική, να χαθούν οικόπεδα τα οποία στην άκρη, να χαθούν οικόπεδα εντός οικοδομικών τετραγώνων, τα οποία ο Δήμος δεν μπορεί να αποζημιώσει. Ανατρέπεται τελείως δηλαδή ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο σχεδιασμός της τελικής ανάρτησης πράξης εφαρμογής. Δεν συμφέρει δηλαδή να πάει με τις νέες διατάξεις ο Δήμος σε αυτή τη μελέτη. Συμφέρει σε άλλες. Σε αυτήν τη μελέτη δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει και χρονικά, διότι αν κάποιος πει ότι το κάνει αυτό, γυρίζει ουσιαστικά το ρολόι 5 χρόνια πίσω. Δηλαδή θα χρειαστεί, ενώ είμαστε τώρα στην τελευταία ανάρτηση, παίρνετε εσείς την απόφαση, παίρνει την αντίστοιχη έγκριση η περιφέρεια, η διεύθυνση της περιφέρειας, στην οποία παγόμαστε σε εγκρίσεις πράξης εφαρμογής. Πάμε σε ανάρτηση την τελευταία το Σεπτέμβριο και κυρώνεται η πράξη εφαρμογής. Αν δεν πάμε με το ισχύον καθεστώς το δικό μας, η αναπροσαρμογή θα μας κοστίσει μια πενταετία σε χρόνο και ένα σημαντικό κόστος εκφώνησης νέων μελετών, πιθανώς σε άλλη σύμβαση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συνεχίσει. Για να πάμε σε εισφορές οι οποίες θα βαρύνουν τους μικρούς ιδιοκτήτες. Εκτιμώ σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των ιδιοκτησιών θα θυγούν υπέρμετρα οι μικρές ιδιοκτησίες, εννοώ μικρές έως 500 τετραγωνικά για να καταλάβετε τι λέμε, θα θυγούν υπέρμετρα και θα χαθούν οικόπεδα επειδή οι μεγαλύτερες ιδιοκτησίες του 82 θα ανακουφιστούν, οι οποίοι σήμερα δεν τα έχουν κιόλας, τα έχουν πουλήσει, έτσι. Αυτό είναι το σκεπτικό. Με αυτό το σκεπτικό και επειδή κατ' εξαίρεση ο νόμος λέει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις παλιότερες μελέτες, η δική μου εισήγηση, όπως και η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Αρμόδιας Επιτροπής, είναι στις μελέτες πακέτο, όπως είναι αυτή, να μην διαταραχθεί η πορεία της μελέτης έως τώρα και ξεκινήσουμε από το μηδέν και να ολοκληρώσουμε την τελευταία ανάρτηση που εκκρεμεί το Σεπτέμβριο με τη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει. Όχι, θέλει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αποφασίζουμε ουσιαστικά. Ναι, ναι, ο κύριος Τζεβίλογλου θέλει να ρωτήσει κάτι. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Αμπαρόνη. Να είστε καλά. Βγαίνει η συνάδελφη μεταξύ του. Απλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν έχει καλωσορίσει άλλο ποτέ. Επειδή τον εκτιμώ ιδιαίτερα και τον σέβομαι σαν συνάδελφο και έτσι καλό συνάδελφο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
πράγματι μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση και να παραμείνουμε. Για να μην διαταρρεχθούν και γενικά. Οι δύο αναρτήσεις που έχουν γίνει ως τώρα. Έτσι, μπράβο. Θα γίνει μια ανατάραξη η οποία θα γίνει πάλι από την αρχή, ενώ έχουν ερεμήσει και ξέρουν πιθανόν πάρα πολύ, όχι, το 90-95% ξέρουν επιπλέον τι θα γίνει με την μετακίνητά τους, θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Το ερώτημά μου είναι, η περιφέρεια, η αρμόδια, αυτή που θα κυρώσει την πράξη, εν πάση περιπτώσει, έχει ενημερωθεί, ξέρει? Η περιφέρεια έχει εκδώσει την εισήγησή της επί των εστάσεων ένα μήνα πριν την ψήφιση του νόμου, ήξερε όμως το σχέδιο νόμου που θα έβγαινε, έχει δηλαδή εισηγηθεί επί των εστάσεων. Μάλιστα. Έχουμε από η περιφέρεια το OK των εστάσεων της δεύτερης για να πάμε σε τρίτη ανάρτηση. Έχω ήδη μιλήσει με τον προϊστάμενο της περιφέρειας του Θερμοκιάννη, ο οποίος είναι σε γνώση του το ζήτημα αυτό και ξέρει πού και πού εφαρμόζονται ποιες, πού συμφέρει και πού δεν συμφέρει. Και η πρόταση είναι διασταυρωμένη για να πάμε έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό είναι το παν δηλαδή. Εντάξει, εμείς μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση εδώ, αλλά το θέμα είναι και η περιφέρεια να δεχτεί και να προχωρήσει. Η τρίτη και η τελευταία ανάρτηση δηλαδή την πάμε για το Σεπτέμβριο. Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι έτοιμη η ανάρτηση. Έτοιμη. Με το που περνάει από εδώ η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πηγαίνει για τυπική έγκριση στην περιφέρεια, γυρίζει το OK και πάμε για δημοσίευση ανάρτησης το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Σε τι ποσοστό είναι οι μεγάλες ιδιοκτησίες? Να σας εξηγήσω. Ο υπολογισμός πάει ανάποδα. 50% περίπου των ιδιοκτησιών, 45 με 50, είναι κάτω από 500 τετραγωνικά. Αριθμητικά σαν ιδιοκτησίες. Το μισό περίπου, ναι. Το μισό περίπου. Είναι κάτω από 500. Όλα τα οικοδομικά τετράγωνα έχουν δομηθεί ήδη στις δύο προηγούμενες αναρτήσεις και στην τρίτη που έχουμε ετοιμάσει, με το σκεπτικό των 500 και κάτω. Σας δίνω ένα ακόμα νούμερο χαρακτηριστικό που θα το θυμάστε. 30% των ιδιοκτησιών είναι αυτοί από 350 ως 500 που αιτιολόγησαν και στο υπεχοδέ να υπάρχει παρέκκληση των 350 μέτρων. Αυτοί οι 350 άριδες που υπάρχουν 2-3 σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, εάν πάμε σε νέες προδιαγραφές, λόγω της επιβάρυνσης που θα έχουν μεταφερόμενοι από τους πρώτου 82 που δεν θα επιβαρυνθούν, θα χάσουν τα οικόπεδά τους, θα πέσουν κάτω από την αρτιότητα. Δηλαδή το 350 που είναι κατά παρέκκληση και είναι δημοσιευμένοι δύο φορές, θα πάνε 320, 330 και θα είναι προσκυρωτέοι υποχρεωτικά. Αυτό σημαίνει ότι θα χαθεί από την τράπεζα γης του Δήμου ένα σημαντικός αριθμός μικρών οικοπαίδων, τα οποία δεν δύναται να αποζημιώσει και με κάποιο τρόπο σε υγιή πλέον. Είναι boomerang δηλαδή, εκεί που σε άλλες περιπτώσεις κάνει την ανακατανομή και δεν πληρώνει σε χρήμα, στη δικιά μας περίπτωση θα αποζημιώσει πολλά μικρά οικόπεδα σε χρήμα που στις προηγούμενες δύο αναρτήσεις είχαν δοθεί σε γη. Έγινε κατανοητό αυτό? Ναι, θεσμικά. Έγινε. Εγώ φοβάμαι να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή εντάξει, σίγουρα θα φυγούν κάποιοι, οικονομικά βέβαια. Έτσι, από αυτή την. Οι μεγάλοι. Ορίστε. Δεν φύγονται οικονομικά. Οι μεγάλες εισφορές δεν παίρνουν. Δεν θα μπουν με τέτοιες μεγάλες εισφορές. Θα πάνε με τις εισφορές που έχουν αναρτηθεί δύο φορές ως τώρα. Δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια ξέρουν. Ναι, το γνωρίζω. Θα μπορούσαν να ευνοηθούν. Αυτοί λοιπόν δεν ξέρω. Μήπως κάποιοι κινηθούν κατά τις απόφασεις. Δεν ξέρω. Όλα τα φοβάμαι. Θα σας απαντήσω γιατί έχει ήδη συζητηθεί αυτό και υπάρχει το αντίστροφο επιχείρημα. Φοβάμαι σε σχέση με τα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι περισσότεροι οι μικροί που θα κάνουν την οποιαδήποτε προσφυγή, γιατί θα χάσουν την ιδιοκτησία του. Από αυτούς που έχουν πουλήσει προετών, γιατί έχουν πουλήσει αυτοί. Δεν θίγονται αυτοί που ήταν ιδιοκτήτες, οι παλιοί καλυβιώτες του 82. Όχι, νέοι όμως που έχουν αγοράσει. Πάνε με τις εισφορές αυτές. Όταν αγοράζανε, ήταν σε γνώση τους ότι αγοράζανε από μεγάλο ιδιοκτήτη, με βεβαίωση μηχανικού και ξέραν και την εισφορά που είχαν. Ξέρετε τι έχουμε ακούσει εδώ πέρα για αυτές τις υπέρμετρες εισφορές? Σας διαβεβαιώνω, κυρία Κόλια, επειδή το έχω αριθμητικά ψάξει, ότι αν φάμε μία προσφυγή από έναν μεγαλοϊδιοκτήτη, η οποία θα απορριφθεί πάραυτα στο ΣΤΕ, γιατί ο νόμος είναι νόμος, δεν αλλάζει ο νόμος, θα φάμε τουλάχιστον 10 από μικροϊδιοκτήτες που θα χάσουν τις ιδιοκτησίες τους. Εγώ, για να είμαι ειλικρινή, σας εμπιστεύομαι. Έτσι, γιατί γνωρίζω τις δουλειές σας και γνωρίζω το. Αλλά επειδή εμπισερχόμαστε σε νερά που αφορούν χρήματα, ας πούμε, αφορούν περιουσιακά στοιχεία. Ο Δήμος, για να πάει 5 χρόνια πίσω, πρέπει να επανεκπονήσει την πράξη εφαρμογής. Δεν μιλάω για το οικονομικό κομμάτι, το οποίο σε ένα αντικείμενο μπορεί να είναι τουλάχιστον 200.000 ευρώ.
να βγει ένας διαγωνισμός καινούριος, να ξαναγίνει δουλειά και να φύγει από μένα. Γιατί εγώ δεν μπορώ, με τις παλιές προδιαγραφές, δεν μπορείς να συνεχίσεις τις μελέτες αυτές επαόριστον. Αν βγει ένας διαγωνισμός 200.000 ευρώ, η ζημία του Δήμου, η οικονομική και τα 5 χρόνια της καθυστέρησης, και για αυτούς που δεν θα πάρουν τα οικόπεδα τους τα 5 χρόνια, είναι ή δεν είναι πολλαπλάσια από το να ρισκάρουμε να φάμε μια προσφυγή από έναν? Εντάξει, θα το ρισκάρουμε. Θεωρώ, και τι θα πετύχει. Θεωρώ ότι είναι επιζήμιο για το κοινό όφελος και το δημόσιο όφελος. Είναι δύο τα ωφέλη. Το κοινό και το δημόσιο. Κοινό γιατί αφορά τους πολλούς και δημόσιο γιατί αφορά τα έξοδα του Δήμου. Και τον σχεδιασμό του Δήμου. Ο σχεδιασμός του Δήμου είναι να τελειώσει αυτό το πράγμα φέτος. Άμα να το πάμε 5 χρόνια πίσω. Γιώργο, αυτό είναι το. Θα κερδίσετε τις εισφορές σε χρήμα που θα πρέπει να πληρώσετε και τους αντίστοιχους φόρους του ΕΜΦΙΑ. Τους πληρώνετε ήδη τους φόρους του ΕΜΦΙΑ, δεν υπάρχει θέμα. Έχει μπει στο σχέδιο περιοχή. Γιατί θέλει ποιότητα ζωή? Ναι. Λοιπόν, ποιος έχει ζητήσει το λόγο? Ο κύριος Κωνσταντέλος. Ναι, νομίζω συνάδελφοι ότι ο κύριος Ραμπαούνης είπε κάτι πολύ βασικό στο ξεκίνημα της εισήγησής του. Και πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με το αν μία μελέτη είναι πακέτο ή πολεοδόμηση με την πράξη εφαρμογής, αλλά και γενικότερα πιο ότι ένας καλός μελετητής, μια καλή πολεοδομική μελέτη, την ίδια στιγμή κάποιος ο οποίος μελετάει πολεοδομικά την ένταξη μιας περιοχής έχει από κάτω τη μελλοντική πράξη εφαρμογής. Κόβει και ράβει οικόπεδα, οικοδομικά τετράγωνα, προσπαθώντας να πάρει ταυτόχρονα με τον τρόπο που χειρίζεται τα πολεοδομικά δεδομένα και τις εισφορές σε αντιστοιχεία, και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει τις λιγότερες αντιδράσεις, τα λιγότερα προβλήματα, τις λιγότερες καθυστερήσεις. Είναι στοιχείο δηλαδή κάποιας πολεοδομικής μελέτης, μιας καλής μελέτης, την ίδια στιγμή ο μελετητής να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη μελλοντική πράξη εφαρμογής και να παίρνει από τον κάθε ένα αυτό που περίπου πρέπει να του πάρει μελλοντικά. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι στη μελέτη που έχει εγκριθεί ήδη είναι βασικό στοιχείο. Συμφωνώ σε ό,τι είπε ο μελετητής. Δύο όμως θέματα τα οποία τα είχα γράψει. Το ένα ρωτήθηκε και από την κυρία Κόλλια. Το κατά πόσο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ισχυρή έναντι οποιοδήποτε θίγεται από την αντίθετη μεριά με τα νέα δεδομένα. Απαντήσατε ότι πιθανό να γίνει κάτι, αλλά εκτιμάτε ότι σε άλλη περίπτωση το πρόβλημα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, εάν με τη νέα νομοθεσία περί εισφορών υπάρχει ζημιά ή όφελος για το Δήμο. Δηλαδή εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο εδώ συζητάμε και θα πάρουμε μια α ή β απόφαση, αλλά δεν γνωρίζω, για αυτό το καινούριο νόμο περί εισφορών δεν τον έχω διαβάσει, δεν έχω ας πούμε την ενημέρωση που πρέπει. Εάν μπορείτε να μας πείτε στο ένα σενάριο το παλιό που θέλουμε και θα πάρουμε την απόφαση να μείνουμε σε αυτό το παλιό που έχει όλα αυτά τα ωφελήματα σε σχέση με τις καινούριες φορές. Η ωφέλεια του Δήμου, ποια είναι στις δύο περιπτώσεις? Θα σας πω το εξής. Επειδή έχουμε κάνει τις δύο αναρτήσεις πράξης εφαρμογής, έχει τελειώσει ο προδομικός σχεδιασμός και δεν έχουμε ασάφειες ως προς τα μεγέθη, ξέρουμε ότι στη δεύτερη ανάρτηση. Η Τράπεζα Γης, ας πούμε. Ακριβώς. Η Τράπεζα Γης του Δήμου ανερχόταν σε τάξη μεγέθους περίπου 10-12 στρέμματα. Είχε δηλαδή οικόπεδα ο Δήμος μέσα στην περιοχή μελέτης διαθέσιμα για να αποζημιώσει είτε άλλους είτε να τα αξιοποιήσει, είτε άλλους της ιδίας τοπικής κοινότητας, όπως λέει ο νόμος, από άλλες περιοχές μεταφερόμενους, γιατί η δικιά μας δεν είχε έλλειμμα, δεν άφηνε μη αποζημιωμένους, είτε να τα αξιοποιήσει οικονομικά. Αυτό και διατηρείται γιατί συνεχίζουμε με το ίδιο λογιστικό μοντέλο, με τις παλιές προδιαγραφές. Και δεν μένει οικόπεδο ατακτοποιητό που δικαιούται οικόπεδο. Για να το πω πιο καθαρά, από τις ιδιοκτησίες, τις αρχικές άνω της παρέκκλησης, τακτοποιούνται όλοι. Συνενώσεις δεν γινόντουσαν σε πολύ λίγα οικόπεδα των 180 μέτρων, ανά δύο, για να πάρουν το 350. Προσέξτε τώρα τι θα γίνει. Εάν πάμε με το νέο μοντέλο, τα 350, 380, 400 έως και 450 σε κάποια οικοδομικά τετράγωνα κινδυνεύουν να μην επαρκούν
Γιατί με την ανακατανομή των εισφορών που θα τους έρθουν από τους μεγάλους που ελαφρύνονται, θα τους πάρουμε ένα 10-12% όσο χρειαστεί, οπότε θα πέσουν κάτω από την αρτιότητα 3,50. Άρα θα φάμε περισσότερη τράπεζα γης. Θα φάμε τράπεζες γης που σήμερα μένουν στο Δήμο για να αποζημιώσουμε 300 και μάλιστα όχι έτσι ακριβώς. Δεν θα δώσουμε του Δήμου ένα στρέμμα που έχουμε σε έναν 300. Θα χρειαστεί να πουληθεί πυρπαρά ένα οικόπεδο του Δήμου, δύο οικόπεδα του Δήμου για να αποζημιώσουμε σειρά μικρών οικοπαίδων που χάνουν την ιδιοκτησία τους, η οποία προσκυρώνεται σε κάποιον άλλον ο οποίος πιθανώς να μην τη θέλει κιόλας. Άρα γιατί είναι... ανατρέπεται ο σχεδιασμός. Άρα η παλιότερη πράξη, τα δεδομένα της παλιότερης πράξης είναι συμφερότερη για το Δήμο. Δεν είναι δυνατόν, έτσι όπως είναι τακτοποιημένα τα οικόπεδα και τα μεγέθη των οικοδομικών τετραγώνων που έχουν εγκριθεί από το... είναι φεκ πλέον τα μεγέθη των οικοδομικών τετραγώνων, να αλλάξουν οι τακτοποιήσεις εκ νέου, διότι καταστρέφονται οικόπεδα με τις νέες προδιαγραφές για να ωφεληθούν πιθανώς κάποιοι που τα έχουν πουλήσει άνθρωποι. Είναι δεκατεξαίρεση η εφαρμογή των νέων προδιαγραφών, επαναλαμβάνω, στις παλαιές μελέτες. Δεν είναι ο κανόνας, είναι ο κανόνας για τις από εδώ και πέρα. Όχι για αυτές που έχουν έστω και μία ανάρτηση. Εμείς έχουμε δύο ανάρτησεις και είμαστε με έγκριση για την τρίτη. Έχουμε και άλλες διαγραφές. Βεβαίως. Προσέξτε δηλαδή και αυτό που σας λέω το στοιχείο, ότι πιθανή αλλαγή των προδιαγραφών τώρα εξετάζεται ειδικότερα γιατί να γίνει. Είναι λόγος προσφυγής, καταλάβατε. Λοιπόν, νομίζω ότι καλυφθήκαμε. Ο κύριος Δήμαρχος θέλει να πει δύο κουβέντες. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί με εξυπηρέτησαν αφάνταστα οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που γίνανε και οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον κύριο Ραμπαούνη. Η πραγματικότητα είναι ότι είχα αρκετά να πω, αλλά θεωρώ πως εξηγήθηκαν όλα. Κάναμε τρεις συναντήσεις με τον κύριο Ραμπαούνη, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Μπουκουβάλα, για να πιστώ, να το πω έτσι, να είμαι υπέρ του να παραμείνουμε στις εισφορές με τον παλαιό νόμο, με την προηγούμενη νομοθεσία. Και εγώ είχα όλες αυτές τις τους ενδιασμούς, να το πω έτσι, τους φόβους, τις επιφυλάξεις, αλλά μας αναλύθηκε πλήρως σε τρεις συναντήσεις, το επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό, δεν πήραμε έτσι μια απόφαση ελαφρά την καρδία, διότι και εγώ είχα όλες αυτές τις ερωτήσεις που ακούσαν και ακόμα περισσότερες μπορώ να πω, οι οποίες όμως απαντήθηκαν επαρκώς και είδαμε αναλυτικά ότι το συγκεκριμένο σχέδιο, λόγω της ιδιομορφίας του σε σχέση εννοώ με τα εμβαδά των ακινήτων στην πλειοψηφία τους, εξυπηρετεί. Και τι εννοώ εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί εννοώ σε σχέση για μένα ακόμη περισσότερα από το συμφέρον του Δήμου, βάζω το συμφέρον των σημερινών ιδιοκτητών. Θα ήταν τραγικό τις μισές σχεδόν ιδιοκτησίες, μικροϊδιοκτησίες, να τις πετάξουμε ουσιαστικά στον Κεάδα για να πάρουν κάποια ωφέλη που έχουν τη δυνατότητα πραγματικά από τη νέα νομοθεσία να πάρουν ελάχιστοι μεγαλοϊδιοκτήτες. Να το πω έτσι απλά, γιατί εδώ πρέπει να κοιτάζουμε το περισσότερο δίκαιο, να το πω έτσι, στις αποφάσεις μας, γιατί πάντα οι αποφάσεις, ειδικά τέτοιου τύπου, κάποιους ευνοούν, κάποιους θίγουν. Είναι πραγματικότητα. Αλλά εδώ μιλάμε στην περίπτωση αυτή τη συγκεκριμένη, ότι θα θίξει κάποιους μεγαλοϊδιοκτήτες οι οποίοι θα είχαν τη δυνατότητα με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας να ευνοηθούν, ενώ από την άλλη θα δικαιώσει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των μικροϊδιοκτητών που θα χάναν τις ιδιοκτησίες τους κυριολεκτικά. Και εγώ στην αρχή, όταν μου το είπε ο κύριος Ραμπαούνης, ήμουν δύσπιστος. Και του είπα ότι, αγαπητέ Νίκο, του λέω, καλά μου τα λες αυτά, δείξα μου να τα δω. Να το πω έτσι απλά. Φέραμε χάρτες, τους είδαμε, είδαμε τις προτάσεις, τις ξαναείδαμε. Τρεις συναντήσεις κάναμε για να πιστώ προσωπικά και να απαλληφθούν έτσι όλες αυτές τις σκιές που είχα στο μυαλό μου και οι σκέψεις και οι επιφυλάξεις, για να προτείνουμε αυτή τη λύση. Συντάσσομαι και εγώ στην πρόταση αυτή του μελετητή και παρακαλέσω το Συμβούλιο να ψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα σύμφωνα με την εισήγηση. Λοιπόν, θεωρώντας ότι έχουν γίνει όλες οι ερωτήσεις, έχουν δοθεί εξηγήσεις από το μελετητή, ψηφίζουμε. Ομόφωνα εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλά. Νίκο. Καλή συνέχεια. Σε ταλαιπωρήσαμε λίγο, αλλά όχι επί της απόφασης.
από το χρόνο. Λοιπόν, το 11ο θέμα της σημερινής διάταξης, ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου, αντικατάσταση πεζοδρομίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από Δημητρίου Πέτρου έως Αναστασίου Παπά, Αλφα Παπά, πόλεως των Καλυβίων. Η εισήγηση είναι από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τον νόμο, προκειμένου να οριστεί ένα σύμβουλος, απαιτείται ψηφοφορία για τη συμμετοχή ενός Δημοτικού Συμβούλου από το σύνολο, μυστική βέβαια, από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι λοιπόν, τους έχουμε γράψει σε ένα χαρτάκι, θα τους βάλουμε σε, να κάνουμε μια κλήρωση, ορίστε. Τι να σας πω, ο νόμος αυτό απαιτεί, αυτό κάνουμε. Αφού το προβλέπει, αφού... Όλα τα βάλαμε. Αφού το προβλέπει ο νόμος, καλό είναι να τηρήσουμε. Ό,τι προβλέπεται από το νόμο, για να μην κάνουμε την κεφαλιού μας. Φοβάμαι ότι... Λοιπόν. Είστε έτοιμοι να τελειώνουμε. Τι θέλει, τι να θέλει. Από τους 27. Τους 27. Αυτό το πεζοδρόμιο, μωρέ, το κομμάτι που έχουμε κάνει εδώ. Βάλε το Νατσόνα, το Βολάκο. Δεν κατάλαβε. Κλήρωση προβλέπετε. Εντάξει, δεν γίνεται. Θα κλήρωσουμε ένα τώρα εκεί. Και όποιο φύγει και τέλειο ιστορία. Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Βολάκος έχει να σε πέντε συμβούλια. Πρέπει να το κηρύξετε. Ο κ. Βολάκος έκτοτο. Κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα και τραγουδάει. Κάνει συναυλίες. Σε μία από τις, ή σε δύο από τις τρεις ήταν. Λοιπόν. Σε μία ή στις δύο δεν το θυμάμαι καλά, Ανδρέα. Θυμάμαι ότι σε μία δεν ήταν, δεν θυμάμαι αν δεν ήταν και στο δεύτερο. Στην πρώτη ήταν σίγουρα, δεν θυμάμαι αν ήταν και στην λοιπόν, δεύτερη. Λοιπόν, ποιος θα τραβήξει ένα όνομα. Να τραβήξω εγώ ένα. Δεν το τράβηξε ο Δήμαρχος. Τα ανακάτεψα εγώ, με το στείλω λίγο. Γίνεις Σταμάτιος. Λοιπόν. Γύριστα, το κάνω σαν τα νουμεράκια του Τζόκερ. Εγκρίνεται ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Και συνεχίζουμε το επόμενο θέμα. Το 12ο. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους ίδρευσης με υπετιότητα του Δήμου. Από το τμήμα ίδρευσης έχει έρθει πρόταση. Κάρτε αυτό εδώ και να βρω το θέμα το 12ο. Αυτό είναι. Λοιπόν, εισηγήσεις με τα ονόματα έχετε πάρει. Έχετε, έχουν με δώσει. Έχετε πάρει εισηγήσεις με τα ονόματα. Θέλω να μου πείτε όπου έχετε αντίρρηση. Αλλιώς αν τα έχετε δει, εφόσον προέρχονται από λάθη της υπηρεσίας, να τα περάσουμε να τελειώνουμε. Βεβαίως το υπογράφει και ο προϊστάμενος, το υπογράφει η κυρία Γάτσια από την Ταμιακή Υπηρεσία και ο κύριος Στράτος Οκόλιας, ο προϊστάμενος της ίδρευσης. Και το υπογράφουν ως προς την ορθότητα των ποσών. Λοιπόν, εγκρίνεται με πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Κωνσταντέλου. Να δω, συγγνώμη. Το 13ο, λήψη απόφαση περί αποδοχής ημί της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αφισβητήσεων, υποθέσεις Τράκη Ευαγγελία, Φιλίας Γκίνη, Παπαδόπουλου Παναγιώτη, Λαγού Εκατερίνη, Θοδωρή Μιχαήλ, Ζανή Πολυξένης, Εμμανουήλ Γεωργακάκη, Δέσποινας Γεωργακάκη και Αφροδίτης Χίρας Γεωργιακάκη, Τζανάλου Μαριάνθης, Διαμάντη Βενέρη Όλγα, Φραγκή Αναστασίου, Μπολάκη Μιχαήλ, Πιταρά Στυλιανού, Κυριακάκου Παναγιώτη, Σαμψονίδη Δημητρίου, Νικηφόρου Γερακόπουλου, Δαμήρη Αλεξίου, Γαρδέλη Δημητρίου, Τσάκαλη Χαριλάου, Νικήτα Κυριαζή, Λάζαρη Δημητρίου, Μαρούγκα Ελευθερίου, Κουλέρη Αρσάνο, Νικητάκη Ζωή,
και Σωτήρχου Βασιλική. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι ο κύριος Δημητρίου, ακούει. Ναι. Μπα. Θα μας εισηγηθεί το θέμα. Υπάρχει λοιπόν επιτροπή η οποία αποτελείται από τον κύριο Δημητρίου σαν πρόεδρο, τον κύριο Ζεκάκο και τον κύριο Γόγουλο. Πώς λέγεται? Γόγουλος. Γόγουλο. Οι οποίοι έχουν εξετάσει όλες αυτές τις αιτήσεις και οι οποίες έχουν κατατεθεί με δικόγραφα στο διοικητικό πρωτοδικείο και εδώ θα κάνουμε υποτίθεται το συμβιβασμό. Έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή και μας κάνουν τις προτάσεις τους. Ακούμε. Ορίστε. Δεν υπάρχει από κανέναν από εμάς για κάποια αντίρρηση αυτό. Τα άλλα συμφωνούμε. Αυτό θέλω να πω, να μην διαβάσω. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Πού είχαμε φωτιά? Τίποτα. Έχει μια μικρά φώτα στο... τώρα έχει μια φώτα. Στον άκου το σπίτι από πάνω. Α, κατάλαβα. Ο κύριος Αθανασόπουλος, να ακούσω. Ότι αν κάποιος από εμάς για κάποια από αυτά τα ονόματα έχει αντίρρηση, να συζητήσουμε αυτό τα υπόλοιπα. Συμφωνούμε. Εγώ προσωπικά τα έχω δει όπως είναι η Επιτροπή. Αν είναι κάποιος συνάδελφος, δεν θα τελειώσουμε. Εγώ. Απλά να πω ότι σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν χάνει δυνατά, από κανέναν. Ο Δήμος δεν χάνει. Οι αποφάσεις της Τριμελούς ήταν ομόφωνες. Και να συμπληρώσω ότι αν από αυτών των ονομάτων, γιατί είναι αρκετά, υπάρχει κάποιο ερωτηματικό για κάποιον, για κάποια, να το δούμε. Κύριε Γκίνη, τι θέλατε? Έχω αντίρρηση και ένσταση για την υπόθεση Μπολάκη, την οποία δεν ψηφίζω. Μάλιστα. Γιατί, να μας πεις γιατί. Ναι, ορίστε. Να μας... Διαφορετική, όχι. Τυπικό, όχι επιφυλάξη. Εδώ έχει υποσχομιστεί ένα έγγραφο, το οποίο λέει ότι υποσχόμισε έγγραφο της προσβεστικής υπηρεσίας. Λοιπόν, και ότι οι καταναλώσεις αυτές των 1.477, των 2.060 και των 2.400 ευρώ αφορούν την κατανάλωση όταν είχε στο ημερέντα φωτιά πιάσει πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, αν εσείς νομίζετε ότι όλα αυτά τα ποσά καταναλώθηκαν σε κυβικά, αυτά τα ποσά είναι χιλιάδες κυβικά, λοιπόν, από μία κατοικία... Λοιπόν, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς μπορείτε να το ψηφίσετε. Εγώ έχω άλλη εικόνα, ότι στο κτήμα αυτό υπάρχει περιβόλι μέσα και τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Στον Κουβαρά. Κυρία Κολιά, ένα τυπικό θέμα. Και επειδή, για να ολοκληρώσω, ο συγκεκριμένος εκεί συνδημότης προκαλεί και με το τυχείο που έχω αποκαλέσει συνοικών τείχος, 4,5 το διατυπώνω, μέτρα ύψος, λοιπόν, που είναι άκρος παράνομο, λοιπόν, εγώ δεν θα μειώσω το ποσό αυτό. Όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν σας ξέρω. Ναι, ο κύριος Κίζος. Όχι ο Στράτος περνάει ΕΔΕ, σαν μάρτυρα στην ΕΔΕ είναι. Ναι, ο κύριος Κίτσος, γιατί αφορά τον Κουβαρά. Εγώ το ψήφισα κανονικά, εντάξει, είναι... Έχουμε δώσει και βεβαίωση μέσα. Η ΕΔΕ που γίνεται, απλώς να διευκρινίσω μόνο στο. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, αν θέλετε να ακούσουμε. Να διευκρινίσω μόνο ότι η ΕΔΕ που γίνεται από την Πρεσβευτική δεν γίνεται για κανένα άλλο λόγο. Μόνο επειδή δόθηκε μια βεβαίωση από εμάς και από την πολιτική προστασία ότι ήταν τα πρεσβευτικά οχήματα. Και επειδή άλλαξε ο διοικητής της Πρεσβευτικής Υπηρεσίας ο προηγούμενος, όταν ήταν αυτή η κατανάλωση. Και δεν μπορεί να αποδείξει ο άνθρωπος. Γιατί αυτά δεν γράφονται στο βιβλίο συμβάντων μέσα σε καμιά υπηρεσία όπως και στην αστυνομία. Δεν γράφονται ακριβώς με λεπτομέρειες ότι αν πήραμε από αυτό το κρουνό νερό ή όχι. Ήταν γενικότητα. Αν δείτε τις καταναλώσεις του ανθρώπου, μιλάμε από σε άλλα τα τρίμηνα, και στο πρώτο και στο τρίτο τετράμινο, συγγνώμη, είναι 70 ευρώ, 40 ευρώ, 70 ευρώ. Και το καλοκαίρι, τις 2 φορές που είχαμε φωτιά στην Αγία Κατερίνη, που καήκαν 1,000 στρέμματα στην περιοχή μας το 2013 και το 2012.
όλη η μερέντα πάνω. Ήταν 1500 λίτρα κυβικά, μάλλον, για τις φωτιές. Όλα τα πυροσβεστικά οχήματα εκεί. Μπορεί και ο κύριος Σόφος να το, που βρίσκεται εδώ, να σας το βεβαιώσει, ότι τα οχήματα της πολιτικής προστασίας πέρανε νερό από εκεί. Όσο αφορά την ΕΔΕ που είπατε, κύριε Μιχάλη, κύριε Αδάμη, είναι τελείως τυπικό το θέμα. Απλώς για να ξεκριβώσουν ποια οχήματα πηγαίναν και πέραν πολιτική προστασία ή της πυροσβεστικής. Ζητάνε και από το δικό μας τον. Όλοι. Δηλαδή. Δεν παίρνανε νερό δηλαδή από εκεί. Μια στιγμή. Υπάρχει μέσα και βεβαίως η δικιά μας. Πέρυσι, κύριε Σεβίλογλου. Παρακαλώ. Η απόσταση. Απορίζεται. Να σωστά. Απλά για διευκρίνηση. Εγώ καταφέρω γεγονότα και πραγματικότητες δηλαδή. Στο σημείο έχει ο άνθρωπος μέσω οικοπεδωτών, έχει μια δεξαμενή. Η οποία την τροφοδοτεί με την παροχή όλεν που την έχει γεμίσει. Από εκεί γεμίσαν τα περιοριστικά οχήματα. Ο κύριος Σόφος είναι εδώ, να σας το πει. Και μετά, πέρυσι, μας έκανε δωρεά ο ίδιος ένα κρουνό και το συνδέσαμε. Η υπηρεσία ίδρυψης του Δήμου Σαλονικού ήρθε και τη σύνδεσε. Ένα κρουνό έξω από την αυλή του, ακριβώς στο δρόμο εκεί. Γιατί το σημείο αυτό κατά τις φωτιές ήταν το σημείο συγκέντρωσης. Ήταν το γραφείο επιχειρήσεως, δηλαδή ήταν στημένο έξω από το σπίτι του. Όταν είχαμε τα συμβάντα. Ορίστε. Τώρα πλέον έχει μπει κρουνός, μιλάμε δωρεά πέρυσι. Ο κρουνός. Κανονικά από το δίκτυο είναι δικό μας. Πριν έχει μπει. Άρα δεν είναι δαπάνη, αλλά δεν με καταλάβατε. Εγώ δεν σας είπα. Έκανε δώρο τον κρονό. Ο κρονός μπήκε το 14, οι φωτιές ήταν το 12 και το 13. Οι υπόθεσεις που εκδικάζουμε είναι 12 και 13. Δεν εκδικάζουμε το 14, μην μπερδεύεστε. Συγγνώμη, απλά να κάνω μια ερώτηση στο. Έκανε δωρεά ο άνθρωπος, μιλάμε το 14 και κρονό στην κοινότητα. Ο κρονός κάνει, να σας είπα και ο κ. Σαδάμη, η περισσότερη πόσο κάνει, ένα 1,5 πόσο στοιχίζει ο κρονός που βάζουμε αυτό το μεταλλικό. Ακριβώς για να παρακτείτε τις φωτιές, δηλαδή για να πηγαίνουμε να παίρνουμε νερό μέσα από το κτήμα του. Έχει πάνω δεξαμενή χτισμένη που. Και εγώ που πήγα χθες, προχθές πήγα σε προσβεστική και έδωσα κατάθεση. Έχουν φωτογραφίες τα πάντα μέσα. Από τη δεξαμενή αυτή. Αυτή η δεξαμενή του ήταν συνδεμένη με το νερό της ίδρυψης. Ήταν πάντα γεμάτη και έχει σύστημα που γεμίζει αυτόματα. Δηλαδή μόλις πέφτει στάθμη, πάει ξαναγεμίζει όπως το καζανάκι. Από εκεί έγινε η κατανάλωση μεγάλη. Τις δύο φορές. Ναι, μισό λεπτό κύριε Γκέρα να τελειώσουν. 8.000 ευρώ ζητείτε εδώ, θα χαρίσουμε στον κύριο Μπολάκη. Μπορείτε να πείτε πόσα κυβικά νερό κατανάλωσε στην πυρκαγιά του Κουβαρά. Αυτό θα πείτε ψηλίως, θα ξέρει τώρα. Κάτι εσείς που γνωρίζετε τις τιμές που χρεώνουν, το κυβικό. Πόσα κυβικά. Μέσα αυτό το ποσό είναι και προς αυξήσεις, είναι και προς αυξήσεις και τα πάντα. Δύο χρονιές είχαμε φωτιά. Ο κύριος Γκέραλης έχει ζητήσει το λόγο. Επειδή ήμουν στην Επιτροπή, πιο μπροστά. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Δεν είναι δυνατόν 8.000 κυβικά. Ξέρετε πόσα οχήματα γεμίζουν, κύριοι συνάδελφοι. Πέστε μου. Πόσα κυβικά παίρνει, απευθύνομαι στον κύριο Σόφο που ξέρει, πόσα κυβικά είναι το όχημα. Δηλαδή σε κυβικά περίπου. 10 κυβικά. Λοιπόν, για κάνε τα, σας παρακαλώ, πόσα είναι. 800 αυτοκίνητα. Εάν 800 αυτοκίνητα. 8.000 ευρώ είναι, όχι 8.000 κυβικά. 1.500 κυβικά είναι. Ένα λεπτό. Πόσες χιλιάδες. 16.000 κυβικά. Αντιλαμβάνεστε πόσα αυτοκίνητα είναι. Η τιμή πάει. Μετά τα βήματα κυβικά πάει ένα 25. Έχουμε τη διατήρηση. Λοιπόν, μην μπερδεύεστε. Δεν σας βάζω 16, σας βάζω 10. Σας βάζω 10.000. 10.000 κυβικά, ξέρετε πόσο είναι. Πόσα αυτοκίνητα είναι. 1.000 αυτοκίνητα είναι. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρος, αν το έχω ψηφίσει γιατί ήμουν κάποτε στην Επιτροπή, έκανα μεγάλο λάθος και ζητώ συγγνώμη από το Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν. Επιμένω και ζητώ από τους συναδέρφους να το εξετάσουν το θέμα πριν το ψηφίσουν. Εγώ δεν το ψηφίζω.
Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Διότι εγώ να κάνω, μια ερώτηση, με την ίδρυση, επειδή ασχολείστε με την ίδρυση, κυρία, εδώ, η δεξαμενή πότε γέμιζε και τραβούσανε αυτοί, ας πούμε. Δηλαδή, όλο τον αγωγό να είχε ρίξει εκεί μέσα και να πέρανε συνέχεια, δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ας εξετάσει ο κύριος μήπως είχε απώλειες, μήπως δεν είχαν εγγραφεί προηγούμενα κυβικά κλπ. Λοιπόν, εγώ το καταψηφίζω. Ναι, να ρωτήσω το κύριο το... Σόφο. Εσείς παίρνετε και από ιδιώτες νερό? Και ζητώ συγγνώμη αν το είπα. Δεν το έχουμε ψηφίσει εμείς, αλλά ο Σπύρος το έχει τώρα. Τους πήρε τα καινούργια του δικό μας. Δεν το έχουμε περάσει εμείς. Παρακαλώ, για να ακούσουμε λίγο. Εγώ δεν ρωτάω για το συγκεκριμένο, ρωτάω γενικά αν παίρνετε και από... Κύριε Πολάκη, από τα δικά μας περιοριστικά, όχι. Ήσασταν από πότε εκεί. Πώς μου πέρα κατά. Από το εσάς. Λοιπόν, επειδή είπα προηγουμένως πριν συγγνώμης, εγώ δεν το ψήφισα ούτε τότε. Τα περιοριστικά οχήματα δεν ποτέ δεν γνωρίζουν από ποιότητα. Λοιπόν, ας ακούσουμε και τον κύριο Πολάκη αφού ζήτησε το λόγο και μετά, κύριε Δήμαρχε, θα σας ακούσουμε, ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Κακώς περιμένατε τόσο πολύ, γιατί εντάξει, είναι πολλά θέματα. Έλατε σε ένα μικρό. Ελάτε λίγο πιο κοντά, γιατί... Κυρία Πρόεδρε, μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Καταρχήν, εγώ δεν κατοικώ εδώ. Είναι ένα κτήμα 40 στρέμματα με ελαιόδεντρα, γιατί άκουσα μια κυρία από εκεί που ρώτησε. Έτσι το βρήκα, με τις ελιές δηλαδή μέσα, και είναι ένα σπίτι υποκατασκευή, δεν έχει ολοκληρωθεί. Για τη μάντρα που είπε ο κύριος ότι προκαλεί, εγώ το πέρασα... Ο κύριος Γκίνης. Ναι, είπε για μια μάντρα, μην το ξεχάσω αυτό. Εγώ το πέρασα από Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Προκαλώ τον οποιονδήποτε να περάσει από εκεί για να μου πει αν θα δει τη μάντρα, διότι η μάντρα δεν φαίνεται. Κάποια Λέιλαντ, τέλος πάντων, ειδικά, που τα έχω βάλει στο δρόμο και είναι ειδικά για αυτή τη δουλειά, έχουν κρύψει εντελώς τη μάντρα. Και στο κάτω-κάτω, επειδή το είπε ο κύριος ότι παράνομα έκανα τη μάντρα, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, μπορώ να σας επιδείξω την άδεια της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής που πέρασε από πενταμιλή επιτροπή. Ένας να πει όχι, δεν θα περνάγε. Δεν έχει για μας σημασία, γιατί εξετάζουμε άλλο θέμα. Ναι, εντάξει. Εγώ εκεί έχω έναν βόρειο υπηρώτη, ο οποίος ασχολιόταν με διάφορες δουλειές και να μου το φυλάει. Έχω και ένα τροχόσπιτο μέσα. Και κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο ότι κάτω από τους ευκαλύπτους που έχουμε στην είσοδο υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα της πυροσβεστικής που θέλουν να τους δώσει νερό. Τον ρώτησαν εάν έχουμε νερό μέσα, γιατί από τη βρύση δεν μπορεί με το λάστιχο να κοιμήσει ολόκληρο βιτίο. Εγώ λοιπόν μέσα έχω δύο δεξαμενές τσιμεντένιες, η οποία η μία είναι 150 κυβικά και η άλλη 75, και του είπα ναι, δώσ' τους. Χωρίς να δω τα πυροσβεστικά. Από την Ούλεν. Παρακαλώ. Από νερό το οποίο πληρώνω. Αυτό όμως την πρώτη φορά δεν με ένιωξε, τα πλήρωσα όλα κανονικά. Όταν επαναλήφθηκε και δεύτερη και τρίτη φορά, μιλάμε για 2010 παρακαλώ, έτσι. Όταν επαναλήφθηκε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά, εγώ είπα, παιδιά, δεν μπορώ να σας ξαναδώσω νερό, διότι το νερό κοστίζει και εγώ το πληρώνω από την τσέπη μου. Μου λένε λοιπόν στην αρχή, τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήταν ένας κύριος με λεπτό μουστάκι σαν τον Ζαμπέτα, μου μοιάζε, και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, διότι εμείς θα πούμε στην κοινότητα, σου δώσει ένα χαρτί τηλεφωνικά. Στη μία γραμμή αυτός, στην άλλη εγώ από τον Ασπρόπυργο και ο άνθρωπός μου δίπλα του βέβαια, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να πάρει τηλέφωνο. Μου λέει, θα σου δώσω ένα χαρτί να πας στην κοινότητα να σου το διαγράψουν. Το χαρτί βέβαια δεν ήρθε ποτέ. Εγώ όμως προνόησα και έκανα μια επιστολή στην κοινότητα. Και από τη μία μεριά σκεφτόμουν να τους σταματήσω να τους δίνω νερό, και από την άλλη σκεφτόμουν ότι αν δεν έχουν νερό
ο πρώτος που θα καεί, όπως και αποδείχτηκε δηλαδή, γιατί πήγαμε εκεί και την προλάβαμε τη φωτιά στα όρια μας, στο παραπέντε. Ο πρώτος που θα καεί θα είμαι εγώ. Άρα από τη μια μεριά σκεφτόμουν ότι αν δεν τους δώσω νερό θα καώ εγώ αν πάρει μια φωτιά, όπως και έγινε δηλαδή το 11, και από την άλλη έλεγα πότε θα μου δώσετε ρε παιδιά το χαρτί, όποτε το χρειαστείς. Εγώ κάθε 6 μήνες έκανα και κάθε 6 μήνες έκανα μια επιστολή στην κοινότητα του Κουβαρά και τους έλεγα κύριοι, παίρνουν τα πυροσβεστικά, χωρίς να ξέρω τι πυροσβεστικά ήταν. Ήταν της πολιτικής προστασίας, ήταν της πυροσβεστικής, δεν ήξερα. Παίρνουν νερό από μένα και έχετε το υπόψη σας, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μου το διαγράψετε. Κάθε 6 μήνες λοιπόν έκανα αυτή τη δουλειά, το 2010. Κάποια στιγμή μου δίνουν μια βεβαίωση πριν από 1,5 χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά, την έχω μαζί μου τη βεβαίωση, και μου λένε, σου αναγνωρίζουμε κύριε, ότι ναι, τα πυροσβεστικά οχήματα παίρνουν το νερό από σένα. Την έχω μαζί μου τη βεβαίωση. Την έχουμε κι εμείς. Στη συνέχεια, λέω δεν γίνεται, εγώ πρέπει να τους ξεφορτωθώ. Αλλά πώς να τους ξεφορτωθώ, να τους κόψω το νερό? Και πού ξέρω εγώ τι γίνεται? Είδα τι έγινε το 11 που πήραμε φωτιά εκεί πέρα και τρέχαμε. Άρα και από την άλλη μεριά δεν ήθελα να τους κόψω το νερό. Πάω λοιπόν και ρωτάω πόσο κάνει γαμό το κέρατό μου, λέω, ένας κουρνός πυροσβεστικός, γιατί εγώ επειδή στις επιχειρήσεις μου έχω πυροσβεστικά συγκροτήματα, έχω επαφές με τους ανθρώπους αυτούς. Μου λένε ο καλύτερος κάνει 1.600 ευρώ. Λέω τον καλύτερο. Και πήγε ένα συνεργείο μαζί με δύο υδραυλικούς του Δήμου, δεν θυμάμαι τώρα, έχω σημειώσει όμως τα ονόματά τους, μπορώ να σας τα πω. Πείτε το δυνατά. Δυνατά πείτε το. Και βάλανε τον πυροσβεστικό κουρνό. Και έτσι τους ξεφορτώθηκα. Και γιατί και το κεφάλι μου έχω ήσυχο ότι αν πάρει μια... Συγγνώμη κύριε συνάδελφε, επειδή πρέπει να φύγω, το θέμα αυτό το καταψηφίζω και τα υπόλοιπα τα ψηφίζω. Καλά, τα υπόλοιπα θα είστε από όνδο. Α, το, για το ψηφίζετε το 12ο θέμα πλην της υπόθεσης αυτής. Το 13ο. Ναι. Συγγνώμη, το 13ο, ναι. Το 13. Ναι, ναι, όλο το θέμα το ψηφίζετε πλην της υπόθεσης αυτής. Ναι. Λοιπόν, έβαλα τον κουρνό και από εκεί και πέρα ησύχασα. Αυτό έγινε πέρσι. Όλοι μου οι λογαριασμοί, οι φυσιολογικοί, όποτε δεν επενέβαιναν πυροσβεστικά οχήματα, ήταν της τάξης, τους έχω μαζί μου. 29 ευρώ, 30 ευρώ, 60 ευρώ το πολύ, 65 ευρώ το πολύ. Όποτε καλοκαίριαζε, γιατί αυτοί τι κάνανε τώρα. Καθόντουσαν κάτω από τους ευκαλύπτους, γιατί έχει δροσιά εκεί πέρα, να φανταστείτε, ευκαλύπτους και ένα τετράγωνο τεράστιο, δηλαδή μπορούν να σταματήσουν άνετα τα αυτοκίνητα, και όποτε θέλανε να γεμίσουνε, γεμίζανε. Δεν ήθελα να τους πω όχι. Είχα και τη βεβαίωση εντωμεταξύ από την κοινότητα, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Πήγα, όταν η κοινότητα, όταν ήρθε η ώρα της κρίσης, να το πούμε έτσι, και ο κύριος Δήμαρχος τότε μου είχε αρνηθεί, μου λέει δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν δείχνω, εγώ πήγα στην πυροσβεστική υπηρεσία, εδώ, του Μαρκοπούλου. Τους έκανα τέτοια φασαρία που αναγκάστηκαν, γιατί έκανα φασαρία. Τους λέω ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, πρέπει να μου δώσετε ένα χαρτί να το πάω στο Δήμο. Και όταν μου αρνήθηκαν, μου λένε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια ΕΔΕ. Λέω να κάνετε ΕΔΕ. Ήμουν άτυχος όμως, διότι ο προηγούμενος διοικητής έχει συνταξιοδοτηθεί. Και δεν μπορεί, ο καινούριος μου λέει, σηκώνει ψηλά τα χέρια του άνθρωπος. Μου λέει, πού να τον ψάξω τώρα εγώ να τον βρω αυτόν να είναι. Και πού, τι να κάνω. Έκανε την ΕΔΕ, αλλά πιο πολύ από ό,τι αντιλήφθηκα και από την κατάθεση που έκανα και εγώ ο ίδιος, η ΕΔΕ έγινε για να διαπιστώσει εάν το έπαιρνε το νερό η πυροσβεστική ή η πολιτική προστασία. Λοιπόν, εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, έχουμε και τα ανάλογα έγγραφα. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Έχετε κάνει δικόγραφο, έτσι δεν είναι? Έκανα δικόγραφο, αλλά ο νόμος μου επιτρέπει να κάνω και εξοδικαστικό συμβιβασμό. Αυτό. Εμείς... Και έκανα αίτηση εξοδικαστικού συμβασμού. Εμείς αυτό, σε περίπτωση που δεν εγκρίθει, θα αφήσετε ένα τελεσιδικής υπόθεση. Θα φάω 10 χρόνια εδώ. Όχι και 10 χρόνια, θα γίνει. Αφού είμαστε υποχρεωμένοι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Το θέμα είναι ότι βλέπετε ότι υπάρχει αντίρρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Επειδή η περίπτωση αυτή του κύριου Μπολάκη μας έχει ξαναπασχολήσει και στο παρελθόν και
είχε αναβληθεί το θέμα αυτό τότε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εννοώ. Συγγνώμη να σου κάνω μια διακοπή εδώ, επειδή αυτές οι υποθέσεις που έχουν χρονίσει τέλος πάντων και κάποιοι φάκελοι σέρνονται από γραφείο σε γραφείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία, εγώ το φέρα το θέμα γιατί πρέπει να τελειώνει. Όχι, με κάποιο τρόπο πρέπει να τελειώνει. Άλλο θέλω να πω. Δεν μπορούμε να χρονίζουμε αυτές τις υποθέσεις γιατί και ο κύριος Μπολάκης δεν ξέρει τι να κάνει και εμείς, σε πάση περιπτώσει, σας λέω, έχουμε μια εκκρεμότητα. Λοιπόν, ναι, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη για τη διακοπή. Επειδή η υπόθεση αυτή λοιπόν είχε επανέλθει, είχε ξαναέρθει μάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης διοίκησης εννοώ, προς τα τέλη της και μας είχε απασχολήσει και μάλιστα τότε είχε υποθεί από κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους και έτσι είχε κλείσει το θέμα ότι να επανέλθει το θέμα όταν υπάρξει ένα νεότερο στοιχείο από πλευράς πυροσβεστικής. Να μας βεβαιώσει πυροσβεστική ότι όντως έπαιρνε ώρα από εκεί και να το δούμε με συμπάθεια, να το πούμε έτσι. Είναι εύλογες όλες οι απορίες που υπάρχουν από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής και από τη στιγμή που η πυροσβεστική υπηρεσία έχει μπει στη διαδικασία διεξαγωγής ένοργης διοικητικής εξέτασης σε σχέση με το θέμα, εγώ θα πρότεινα να αναβληθεί και να επανέλθει αφού υπάρχει το πόρισμα της ΕΔΕ. Αυτή είναι η πρόταση δική μου. Κύριε συνάδελφε, το Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, η ΕΔΕ γίνεται όχι για το αν πήραν ή αν δεν πήραν νερό, αλλά πόσο πήραν αυτοί και πόσο πήρε η πολιτική προστασία. Ας το βγάλουν και μας το πούνε. Αυτό. Θα το βγάλουν. Αυτοί θα φάνε δύο χρόνια για να το βγάλουν. Άρα επειδή η κυρία Πρόεδρος είπε προηγουμένως, γιατί και εγώ σέρνομαι εδώ πέρα πόσες φορές έχω έρθει. Εντάξει, έχω και εμένα και εσείς έχετε κρεμότητα και ο Δήμος έχει κρεμότητα. Δεν τελειώνει και άρα δεν πρόκειται αυτοί να βγάλουν απόφαση τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 16. Αυτή είναι η γνώμη μου. Χρόνο τριβή. Να προτείνω κάτι. Έχει συγκεκριμένο χρόνο 40 μέρες, δεν έχει. Αν θυμάστε, αν δείτε μέσα τα έγγραφα όλα στην υπόθεση του, η υπόθεση αυτή είναι από το 2013, όταν συντάσσαμε τις τότε επιτροπές, μιλάμε ανακοινότητα, θυμάστε, με παρουσία κάποιου Δημοτικού Συμβούλου και την αντίπαλη παράταξη. Λοιπόν, από τότε το εκδικάσαμε και ήταν το ποσό 3.500-4.000 τότε. Και έφτασε σήμερα 8. Αν το παραπέμψουμε με αναβολές, σε τρία χρόνια πάλι που θα το εκδικάσουμε εδώ πέρα, θα είναι 17.000 το ποσό. Και να το θυμάστε. Γιατί μέσα σε αυτό το ποσό είναι οι προσαυξήσεις. Και λέτε για την κατανάλωση, λέτε για τα κυβικά, πόσα κυβικά πήραμε και αυτά. Όλα αυτά είναι προσαυξήσεις μέσα στο ποσό. Έτσι έχει φτάσει 8.000. Τα αρχικά ποσά είναι γύρω στις 2.500 πρέπει να είναι. Πόσο είναι στα μάτια. Ήταν κάπου στα 1.000 κυβικά. Ποιο το έχει. Δεν είναι τόσο. Ούτε 1.000. Ούτε 1.000. Το φάκελο. Σπύρο. Τα αρχικά πρέπει να είναι 2.000 και 2.500 κάπου τόσο. Είναι για δύο χρονιές για υποθέσεις 11 και 12. Έχω την εντύπωση ότι είναι 4.500. Να πω κάτι. Εγώ έχω μία απορία. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Ναι, κύριε Θανασόπουλε. Εδώ ο κύριος μας είπε ότι έδωσε 1.600 ευρώ για τον Κρουνό. Όταν λοιπόν το αρχικό ποσό μέχρι που να φτάσει στα 8.500 και αυτά και εγώ είχα πολλές ενδιασμού. Ήταν 2.500-3.000 και έδωσε και 1.600 για να βγάλει τον Κρουνό. Νομίζω ότι χωρίς προσαυξήσεις μιλάμε. Έχει δίκιο σε αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι υπέρ της Επιτροπής. Έχεις την εισήγηση εκεί πέρα, δεν μπορεί να μην έχει. Εκεί. Εκεί, το κεφάλαιο, εκεί μπροστά. Τι ποσά λέει. Συγγνώμη να ακούσουμε. Μισό λεπτό. Ναι, πες τα ποσά τα αρχικά, βρε παιδί μου. Να τοποθετηθεί, Γιάννη. Ναι, αυτό είχα δει και εγώ. Δεν έχω δει κάτι άλλο. Όχι. Έδωσε 1.600 πόσα λέει να μειωθούν το συνολικό ποσό για 3 χρόνια. Από το αρχικό. Ναι, τι λέει η Επιτροπή. Λοιπόν, το αρχικό. Λοιπόν, το αρχικό είναι για το. Να μας πείτε αρχικά ποσά, γιατί έχουν προσαυξήσεις, είπαμε. Εντάξει. Τώρα ασχολούμαστε με μια υπόθεση. Λοιπόν, η Επιτροπή έκανε αυτή την μείωση που έκανε και η απόφαση ήταν ομόφωνη, διότι παρουσιάστηκαν και από τη Δημοτική Κοινότητα έγγραφο όπου μαρτυρεί ότι πράγματι αυτά τα τετράμινα
είχε πάρθει το νερό από τις εν λόγω δεξαμενές, και με αυτό το σκεπτικό, ακούσαμε τον κύριο και κάποιες ακόμα μαρτυρίες, με αυτό το σκεπτικό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μειώσει ανά τετράμινο αυτά τα ποσά και να του χρεώσει αντίστοιχες καταναλώσεις τετραμήνων, αντίστοιχες καταναλώσεις τετραμήνων. Παλαιών τετραμήνων, ναι. Άρα και το θέμα τεθεί σε ψηφοφορία, ασφαλώς εγώ και το ψηφίζω θετικά. Κύριε Μπολάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Κύριε Μπολάκη, αυτή την περίοδο ένας πατριώτης μου έκανε περιβόλη στο κτήμα σας, ναι ή όχι? Και έβαλε γιατί τις μέτρησα, έβαλε 8 ντοματιές και 4 αγγουριές. Εγώ ξέρω ότι είχε περιβόλη. Όχι, κοιτάξτε, το περιβόλι μπορεί να είναι 50 στρέμματα και μπορεί να είναι και 100 τετραγωνικά. Το ίδιο φως μια περίοδο που δεν είχε περιβόλι, και όταν είχε περιβόλι να το αναλογούμε το ίδιο ποσό. Όχι, δεν το κάνω έτσι. Εγώ σε αυτά είμαι ειλικρινής. Εγώ σε αυτά, κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε γιατί είμαι ειλικρινής. Δεν το γονάει. Κύριε Μπολάκη, γνωριζόμαστε. Σας θυμάμαι. Σας θυμάμαι. Λοιπόν, να ψηφίσουμε, να τελειώσουμε. Το ένα θέμα τέθηκε από τον κύριο Δήμαρχο, μια πρόταση για αναβολή. Ο κύριος, τι προτείνετε, κύριε Κίνη, επειδή... Όχι, μιλάμε για το συγκεκριμένο. Ναι, ναι, το συγκεκριμένο, τα υπόλοιπα... Λοιπόν, ψηφίζουμε ονομαστικά για αυτή την περίπτωση, δεν γίνεται. Κύριε Λιωδακάκη, εντάξει, επειδή αφορά τον Κουβαρά ψηφίζει και ο κύριος Κίτσους. Ψηφίζει θετικά, κύριε Λιωδακάκη. Κύριε Αθανασόπουλο. Κύριε Γεωργόπουλου. Κύριε Δημητρίου. Την Επιτροπή, ασφαλώς. Κύριε Αδάμη. Αναβολή. Κύριε Αγκούμα. Κύριε Γκίκα. Κύριε Κωνσταντέλο. Όχι. Κύριε ο Γραμματέας, κύριε Κατσούλη. Δεν τις έχει σημειώσει, δεν τις σημειώσετε. Δεν σημειώσατε. Είπε με την Επιτροπή. Ο κύριος Λιδακάκης, ο κύριος Αθανασόπουλος, ο κύριος Δημητρίου, 3. Και ο κύριος Κίτσος, 4. Ο κύριος Γκίκας, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο κύριος Γκίνης. Κυρία Γκούμα είπε. Ναι, 4, 5, 6, 7. Απορρίπτεται. Θα περιμένετε να πάτε δικαστικά. Όχι, δεν νομίζω σε 10 χρόνια. Θα δικαστεί σύντομα. 10 χρόνια έχουν παραγραφεί στα 5. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πόσο καιρό έχετε που έχετε κάνει το δικογραφό, ένα χρόνο? Ένα χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση, σε λίγο διάστημα. Είναι θετικό δικαίωμα. Μπορείτε, θα είσαστε υποχρεωμένοι να κάνετε έφεση, αν χάσετε. Καταλάβατε τι λέω. Εσείς θα κινηθείτε τώρα, θα κινήσετε τη διαδικασία, τη δικαστική. Και εφόσον κάποιο δικαστήριο αποφανθεί θετικά. Λοιπόν, το υπόλοιπο 12ο. Το ψηφίζουμε. Μειοψηφούντος του κυρίου Κωνσταντέλου και του κυρίου Τζιβίλογλου. Περιμένετε, έχουμε λίγα θέματα ακόμα. Ναι, εντάξει, με συγχωρείτε. Εγώ. Αναβολή. Τι να πω, όχι, με τους πολλούς συντάσσουμε εγώ συνήθως, όχι. Λοιπόν, παρακαλώ. Το 14ο, λήψη απόφαση επί αίτησης Γλυμακόπουλου Γεωργίου περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων. Ένα πολύ μικρό ποσό είναι, η υπηρεσία το έχει, μισό λεπτό. Είναι το 14ο, τώρα θα σας πω. Κάποιος μου έχει πάρει το 14, νομίζω το ζήτησε. Να το, όχι, το βρήκα. Λοιπόν, η χρέωση που χρεωνόταν με επιπλέον τετραγωνικά. Το ποσό που έβγαινε ήταν 1.284,99 ευρώ. Η χρέωση με βάση τα επιπλέον τετραγωνικά
ήταν 1.284,99 ευρώ και πρέπει να πληρώσει 1.089,67 ή τη 209 ευρώ επιστροφή. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Κύριοι, ομόφωνα. Πώς είμαστε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, το 9, 10. Ναι, εντάξει είμαστε. Το 15ο, λήψη απόφαση περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ από το τμήμα εσόδων. Το ποσό της διαγραφής, το υπογράφει η κυρία Θανασοπούλου, το ποσό της διαγραφής είναι 4.150 ευρώ. Το έχετε δει όλο, υπάρχει κάποια αντίρρηση επ' αυτού? Εγκρίνεται ομόφωνα. Και συνεχίζουμε με το 16ο, λήψη απόφασης επί αίτησης Δαμασές Τηλιανής περί διαγραφής ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους λόγω νεότερου υπολογισμού τετραγωνικών μέτρων κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Μισό λεπτό ρε παιδιά, δεν τα έχω. Μισό λεπτό. Το ποσό είναι 234 ευρώ. Ομόφωνα εγκρίνεται. Και το τελευταίο, λήψη απόφασης επί αίτησης Μιτσάκη Ελευθερίας περί διαγραφής ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους, έρχεται η εισήγηση από το τμήμα εσόδων, είναι 190 ευρώ και αφορά την αναδρομική ίσπραξη του τέλους 0,5% επί των εκαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης με την επωνυμία Μιτσάκη Ελευθερία για τα έτη 11, 12 και 13. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Ναι. Λύεται η συνεδρίαση.